ακριβώς 9 λεπτά μετά τις 10. Παλμός ΟΝΕΑΡ 105,4, Αλέκο Στεφάνου και φυσικά ο Νιόνιος. Νιόνιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι γίνεται. Είμαι και μου κρυωμένο, δεν πειράζει από σκεφτό. Το ξέρω, με 40 πυρετό είχε. 40 πυρετό είναι τώρα 4 μέρες περίπου, αλλά εντάξει, τα καταφέρνουν. Το ξεπερνάς, έτσι. Το ξεπερνάμε. Τι να κάνουμε. Σου έχω πει εγώ να μην σ' αφήνουν εξασκέπαστο τη νύχτα, δεν με ακούς. Είχα ένα φίλο κάποτε που κοιμότανε με σκούφο και με κάλτσες, να μην κρυώνουν τα πόδια του. Να κοιμάσαι και εσύ έτσι. Ναι, καλό κι αυτό. Κατά τα άλλα όλα καλά. Κατά τα άλλα μια χαρούλα όλα καλά, περιμένουμε και το Λαφαδριανό που έχουμε γυροβίσουν και τέτοια. Ναι. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Καλά, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι σου έχω έκπληξη. Γιατί δεν είναι έκπληξη από τη στιγμή που παίζει διαφημιστικό εδώ και 4 μέρες. Αλλά μπορείς να πεις μια καλησπέρα στο Στέλιο Μάξιμο, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη. Στέλιο, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Δόξα τω Θεώ, Στέλιο. Νιόνιο μου, σε βγουν περαστικά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να πατήσω κι εγώ, αλλά τη δίωσα. Να προσέχεις γιατί είναι αυτή η δουλειά σας. Πολύ. Μην μένετε ξεσκέπαστη τα βράδια. Εγώ να σου πω λίγο το ίδιο το stream, νομίζω ότι από αυτό όντως το έχω πάρει. Όπως λέγαμε, είναι σπαθούν από αυτό το λόγο. Είδες, έχει μια... Με ζεσταίνομαι, μετά πετάω την κουβέντα, μετά με παίρνει έντες, δεν σκεπάζουμε, οπότε... Έχει μια δόση αλήθεια στο όλο θέμα. Ναι, αλήθεια, όμως. Αυτό, για πλάκα το λέμε, αλλά τελικά έχει μια δόση αλήθειας. Εν τω μεταξύ, ξέρεις. Συγγνώμη, ξέρεις, οι περισσότεροι την πατήσαμε ως εξής. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχε χιόνια, τώρα κάνει ζέστη. Βγάλαμε όλοι τα κορμιά έξω. Ναι, κάνε αυτά που κάνουμε, και εγώ τα κάνω. Οπότε. Τώρα είχαμε κάποιον δίπλα να μας σκεπάζει τη νύχτα που λέγαμε για το λόγο των άλλων. Τα κάναμε όλα καλύτερα. Δεν τα κρυώναμε. Εντάξει τώρα, μην το κάνουμε θέμα, ρε παιδί μου, εντάξει. Στέλιο, τι κάνεις? Μια χαρά, πολύ καλά. Λοιπόν, βρίσκεσαι πού αυτή τη στιγμή? Βρίσκομαι στο Fever, μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη και τον Νίκο τον Μακρόπουλο. Έχουμε ξεκινήσει από τις 6 Δεκεμβρίου, είμαστε 5η Παρασκευή Σάββατο εκεί. Και προχωράμε, έχουμε ακόμα μέχρι το Πάσχα, φαντάζομαι. Να μην σας λέω και ψέματα. Ναι, εντάξει, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ξέρεις. Ποτέ, ναι. Θα σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως. Για πέρα. Είναι το μεγαλύτερο μαγαζί που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Έχουν δουλέψει σχήματα και σχήματα μέσα σε αυτό το μαγαζί, έτσι. Πράγμα. Και δύσκολα το γεμίσανε. Βέβαια. Γεμίζει το μαγαζί. Τώρα βέβαια, πώς θα ακουστεί από μένα αυτό, εγώ θα σου πω ότι γεμίζει. Βέβαια δεν ξέρω αν πρέπει να είμαι εγώ αυτός που θα το πει αυτό. Ναι, καλά, εντάξει, όχι απλά. Δηλαδή, τι θα έλεγα, ας πούμε, θα ακούσει τώρα ο ακροατής, θα πει, εντάξει, τι θα πει. Σίγουρα. Αλλά αυτό βέβαια μπορεί να το δει καθένας όταν έρχεται εκεί. Κοίταξε να δεις, το να μην γεμίσει το συγκεκριμένο μαγαζί, προσάδεις, και μισό να είναι, είναι δύο φορές πιο γεμάτο από άλλα μαγαζιά. Βέβαια, αλλά έχεις δίκιο. Δηλαδή ένα μαγαζί τέτοιας χωρητικότητας, αν είναι το μισό όπως λες, που πάλι είναι κόσμος, για το συγκεκριμένο μαγαζί δεν είναι κόσμος. Πόσες χιλιάδες άτομα παίρνει μέσα? Παίρνει 3.200 άτομα. Για φαντάσου. Και μάλιστα το ρώταγα και εγώ, ήθελα να μάθω ακριβώς τον αριθμό και ρώταγα κάποιο μου πέφτεινο εκεί και μου είπε το πόσο αυτό. Ναι, αν είναι δυνατόν. 3.000, όλα τα υπόλοιπα μαγαζιά παίρνουν 1.000 το πολύ. Έχει και κάποια άλλα πιο μεγάλα. Υπάρχουν κάποια άλλα. Που... Εντάξει, σου λέω το κλασικό. Αλλά νομίζω ότι είναι, όχι, είναι το μεγαλύτερο, ναι. Έχει δίκιο. Πώς πάτε εκεί πέρα? Πολύ καλά, κοίταξε. Νομίζω ότι αυτό το σχήμα τώρα δεν θα μπορούσε να πάει διαφορετικά. Και αν δεν βγάζει τον εαυτό μου απ' έξω για να μην ακουστεί έτσι με έμπαρξη αυτό που λέω, τώρα ότι ο Μαζονάκης και ο Ματρόπουλος νομίζω ότι είναι στα πολύ πάνω τους και οι δύο. Και μεμονωμένα όταν δουλέψανε σε σχήματα τα τελευταία χρόνια πήγανε εξαιρετικά, οπότε φαντάζεσαι όταν αυτοί οι δύο συναντιούνται μαζί. Και οι δύο με καινούργιες δισκογραφικές δουλειές, οπότε είναι αναμενόμενο να πήγαινε. Είναι πολύ, πολύ φανατικό κόσμο. Δηλαδή, εγώ που έχω δουλέψει μαζί τους και όπως είπα και πριν, το είχα δει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο κόσμος είναι τις κοβιβλέδες που λέμε. Σίγουρα. Και για το Μακρόπλο και για το Μαζονάκη. Έχουμε όμως μια δικιά σου δισκογραφική δουλειά, η οποία επιγράφεται όταν φεύγω, δεν ξαναγυρνάω. Είναι κάπου στον Ιούνιο, νομίζω, το 2007. Ήταν Μάιος. Μάιος, δεν το θυμάμαι ακριβώς γι' αυτό.
Πες μας λίγα πράγματα για αυτή τη δουλειά. Έρχεται από πού? Από ποια εταιρεία? Μήνα Μάιο. Mm-hmm. Μήνα έχει γίνει. Είναι ο δεύτερος προσωπικός που έχω κάνει. Mm-hmm. Και ελπίζω ότι ήταν, πιστεύω ότι είναι ακόμα καλύτερος από τον πρώτο και πιστεύω ότι κάνει το τρίτος καλύτερος από τον δεύτερο τέλος. Πάντα υποτίθεται το κάθε επόμενο βήμα πρέπει να είναι και καλύτερο, έτσι. Δεν συμβαίνει πάντα. Ότι έτσι γίνεται. Δηλαδή όταν αγαπάς αυτή τη δουλειά, έτσι, γιατί μιλάμε πάντα με αυτό το γνώμα. Σίγουρα. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό το πράγμα, αλλά έτσι υποτίθεται ότι πρέπει να γίνει. Εγώ αυτό... Δηλαδή αυτό που κάνεις, δηλαδή δεν είμαι εξής για το θέμα του δίσκου, επειδή είμαι και αρκετά φρέσκος όταν αφορά στην έκδοση κάποιας δισκογραφίας, τα δύο τελευταία χρόνια, με δύο τελευταίες δίσκοι. Δεν μου αρέσει αυτό το εξής, να φτιάξουμε ένα δίσκο, να βάλουμε τη μεγάλη, ένα τραγούδι που θεωρούμε ότι θα γίνει μεγάλη επιτυχία και αν κιόλα. Ναι. Δύο και να βρούμε άλλα 8, ξέρω εγώ, να γεμίσουμε το δίσκο. Αυτό δηλαδή με τρελαίνει, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Ναι, κατάλαβα. Οπότε δεν ξέρω αν έχει ακούσει όλο το δίσκο. Εγώ προσωπικά είχα βάλει την. Υπάρχει άποψή μου μέσα στην επιλογή των τραγουδιών. Mm-hmm. Δεν μου τα επέβαλε κανένα, ούτε καμία εταιρεία, ούτε κάποιο παραγωγό. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να γίνεται η δουλειά σωστά και τώρα θα αποφασίσει ας πούμε για το τρίτο δίσκο που θα γίνει ότι αν δεν βρω τα κομμάτια που θέλω που θα μου κάνουν το κλικ αυτό που θα γουστάρω να τα πω θα βγει και σε δύο χρόνια ας πούμε, σκέφτομαι μέχρι και έτσι. Σίγουρα κατάλαβα. Εν τω μεταξύ από την πρώτη στιγμή δεν θυμάμαι ακριβώς τη σειρά πώς ξεχωρίσανε, ξεχώρισε το ποια στιγμή και το πώς, έτσι. Ναι, ναι. Πρώτα ήταν το ποια στιγμή και μετά το πώς. Μπράβο, καλά πήγα να το πω ότι πρώτα ήταν το ποια στιγμή, απλά δεν ήμουν απόλυτα σίγουρος. Ναι. Τραγούδια όμως τα οποία έχουν μείνει. Τα ζητάει μέχρι και σήμερα ο κόσμος. Ευχαριστούμε. Αυτό για μένα είναι μεγαλύτερη ικανοποίηση. Γιατί να σου πω την αλήθεια, αυτά τα δύο τραγούδια ήταν τα πρώτα δύο τραγούδια που άκουσα όταν κάναμε την επιλογή και αμέσως, χωρίς να το σκεφτώ δεύτερη φορά, είπα ότι αυτά τα τραγούδια τα δύο δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι μέσα στο CD. Κατάλαβα. Στην επιλογή των τραγουδιών δεν θέλει και πολύ σκέψη το πράγμα. Είναι πρέπει να ακούσει κάτι, να σου κάνει αυτό και να πει. Αυτό πήγα να σου πω ότι γενικώς επειδή εγώ έχω μάθει να λειτουργώ έτσι. Ότι αν κάτι τα ακούσω μία φορά και δεν μου κάτσει, δεν μ' αρέσει. Είναι το ίδιο πράγμα, μην νομίζεις. Γιατί ρωτάνε ξέρεις καμιά φορά ότι πώς γίνεται η επιλογή, ας πούμε, και τι βλέπεις, τι ακούς, τίποτα παραπάνω από ό,τι κάνει ένας κανονικός ακροατής. Mm-hmm. Δηλαδή που ακούει ένα τραγούδι στο ραδιόφωνο πρώτη φορά και δεν αλλάζει σταθμό, τι αλλάζει. Ναι, κατάλαβα. Το ίδιο πράγμα είναι. Νιούνιο, επέτρεψε μου μια ερώτηση ακόμα και μετά σου δίνω το λόγο. Για αυτή τη δουλειά ποιοι έχουν γράψει? Σε αυτή τη δουλειά έχει γράψει τη μουσική όλων των τραγουδιών ο Θάνος Γεωργουλάς, που έχει γράψει πολύ μεγάλα τραγούδια άλλων τραγουδιστών. Και έχει γράψει επίσης στίχο η Τασούλα Θωμαίδου, ο Τάσος Βουγιαντής, το οποίο το τραγούδι τώρα θα βγάλουμε, το τι μου έχει κάνει, δεν ξέρω αν σας το στείλανε ακόμα. Ναι, παίζει εδώ και καιρό. Αυτό και ο Μάκης ο Τηλιμιδός και άλλοι διάφοροι. Κατάλαβα. Όλοι γνωστοί και καταξιωμένοι. Βέβαια. Νιόνιο. Ήταν Στέλιο. Έλα στον Θεό, σ' αγαπάει τελευταία. Έτσι όπως ήταν η πρώτη σου δισκογραφική δουλειά. Ναι. Και ήταν υπέροχο και το CD και το τραγούδι. Ναι. Λες τη δεύτερη, όταν φεύγει δεν ξαναγυρνάς. Ναι. Προχωράς δηλαδή ανεβαίνοντας σιγά σιγά τα σκαλοπάτια της μουσικής, της δισκογραφίας. Αυτό ακριβώς που του είπες νομίζω ότι με εκφράζει απόλυτα. Έτσι σκεφτόμουν πάντα, έτσι κινήθηκα κιόλας. Δεν μου αρέσανε τα απότομα πράγματα, οπότε δεν ήμουν υπέρ του να γίνει κάτι αμέσως, τώρα πάμε, αν δεν γίνει τώρα, δεν θέλω, δηλαδή ξέρεις, με ένταση, δηλαδή και μανία. Ή ποτέ δεν σκέφτηκα να μπω σε κάτι reality για να γίνει αμέσως γνωστό το πρόσωπό μου ή το όνομά μου. Μ' αρέσει να κινούμαι έτσι γενικότερα στη ζωή μου, τα πάντα, ό,τι έχω κάνει μέχρι στιγμής, έτσι έχει πάει. Να πω καταρχάς στον κόσμο, συγγνώμη Νιόνιο, να πω καταρχάς στον κόσμο ότι μπορεί, παίρνετε το κινητό, γράφετε Παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε ό,τι θέλετε να πείτε στο Στέλιο και αποστολή στο 4201. Φυσικά υπάρχει και το 211-212-5412 στο οποίο μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε να μιλήσετε ζωντανά με το Στέλιο και υπάρχει και το email alekos@palmosradio.gr, το nionios@palmosradio.gr. Έλα Νιόνιο. Και τα πρώτα σου μουσικά ακούσματα, Στέλιο, είναι στο γιο οικογένειά σου, έτσι. Ναι, βέβαια. Θα βάλουμε ότι η γιαγιά σου ένα μεγάλο όνομα, η Ειρήνη Πολυντοπούλου Λεγάκη, ναι. Δια τις πιο υπέροχες φωνές. Έτσι, πραγματικά, τι θα βάλω και μ' αρέσει.
Και εσύ όμως διάλεξες να μην έχεις ούτε το επώνυμο του πατέρα σου, που είναι γνωστός μουσικός, για να κάνεις τη δική σου αποκλειστική καριέρα. Και αυτό, να σου πω και τη γνώμη μου, μπράβο Στέλνα, αυτό που έκανε. Εντάξει, έτσι όπως το έπαιξε το σκέφτηκα, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, επειδή εντάξει, βέβαια ο κόσμος τώρα, τον μουσικός είναι πολύ δύσκολο στην Ελλάδα να τον γνωρίζει το ευρύκινο, έτσι, αυτό το ξέρουμε. Ναι, ναι. Αλλά όντως όπως είπες, ο πατέρας μου είναι ένας μουσικός ο οποίος μέσα στον κύκλο αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολύ γνωστός και πολύ καταξιωμένος, γιατί γνωστός τον Καζαντζίδη, με τον Καβαλά, με την Τζέμι Βάνου, με τη Διαμάντη, με ποιον να μην σου πω τώρα, ας πούμε. Και είναι πολύ γνωστός και το σκεφτόμουν πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρεις όπου πήγαινε, ας πούμε, πάντα ξέραμε ότι είσαι ο γιος του Δημήτρη Βίζα, λέγεται ο πατέρας μου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω, δεν το απαρνήθηκα, δεν έγινε έτσι. Απλώς σκέφτηκα όπως είπες εσύ, ότι ήθελα να κάνω λέω κάτι δικό μου τελείως. Έχεις συνεργαστεί ποτέ με τον πατέρα σου? Έχω συνεργαστεί μια... Έχει παίξει καταρχήν το πρώτο μου CD, έχει παίξει μέσα σε ένα τραγούδι. Σε ένα δεμπέκι, το θα πιω μονάχα ένα. Και έχουμε συνεργαστεί ζωντανά μια κάποια στιγμή ένα καλοκαίρι στις συναυλίες με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, που ήμουν και εγώ μαζί μου. Α, κατάλαβα. Και να σου πω τώρα, έχει γνώμη και άποψη απέναντι στη δικιά σου, στη δικιά σου πορεία? Βεβαίως και έχει, αλλά δεν, να σου πω... Ξέρεις, σε ρωτάω... Είναι ένα σημείο, ξέρεις, να επεμβαίνεις αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι επεμβαίνεις, σου λέει Στέλιο αυτό μην το κάνεις ή αυτό κάτω ή την ακούς τη γνώμη του εσύ γενικά. Τον ακούω απλώς, ξέρεις, επειδή είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήσει τελείως διαφορετικές εποχές όσον αφορά το μουσικό στερέωμα και γενικότερα. Σίγουρα κάποια πράγματα μπορεί να τα βρεις και ακραία, ας πούμε, για τη δικιά του σκέψη και το δικό του μυαλό. Από εκεί και πέρα όμως θα τον αφήσω να μου πει ό,τι θέλει. Απλώς αυτό δεν σημαίνει ότι θα τον ακούσω. Μ' αρέσει αυτό. Όχι, να είμαστε μικροί. Ναι, εντάξει. Να το πούμε το τελευταίο που έκανα. Το πώς που υπάρχουν κάποια γυμνά πλάνα. Τα οποία για μένα για τη δικιά μου ιδιοσυγκρασία και για τα δικά μου πιστεύω και για τη δική μου εποχή και το χώρο που κινούμε έτσι όπως είναι αυτή. Δεν είναι νομίζω τόσο ακραίο. Ναι. Κοίταξε, και εμείς σαν εκπομπή το είχαμε σχολιάσει, δεν στο κρύβω. Ωραία, ναι, ακριβώς. Εντάξει, από εκεί και πέρα το σχολιασμός εννοείται. Σίγουρα κάτι τέτοιο δεν έγινε και σχολιασμό. Δεν γίνεται να μην σχολιαστεί. Σίγουρα. Απλώς για μένα ήταν τα δικά μου όρια εντός αυτού του πράγματος. Τώρα, τον πατέρα μου δεν ήταν. Μου πήρε τηλέφωνο, μου λέει τι είναι αυτό, γιατί είναι αυτό. Όπα, τέλος λέω. Μπορεί να τα ακούσουμε κιόλας, βέβαια μετά θα τα ξαναβρούμε. Μπορεί να μην υπάρχουν. Αλλά θέλω να σου πω ότι στο θέμα της δουλειάς μου, αφού μόνος μου επέλεξα να μπω, δεν πήρα τη βοήθεια κανενός. Δεν θέλω στο παράπονο αυτό, επιλογή μου λένε. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορεί να μου πείτε κανείς μην κάνεις αυτό ή κάνε αυτό. Μάλιστα. Έχω ένα μήνυμα από τη φίλη μας τη Χριστίνα, η οποία ρωτάει σε τι ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι. Ξεκίνησα επαγγελματικά ακριβώς όταν τελείωσα το σχολείο. Στα 18 και 2 μήνες ξεκίνησα να τραγουδάω σε κάποιο μαγαζί. Βέβαια τραγουδούσα από πολύ μικρός, είναι αυτούς, από αυτούς τους μαθητές που διοργανώνανε όλες τις μουσικές εκδηλώσεις στο γυμνάσιο και στο λύκειο, που έπαιρνε πρωτοβουλίες για να κάνουμε και παραπάνω πράγματα. Κατάλαβα. Όλα αυτά. Στην Αθήνα μεγάλωσες? Μεγάλωσα στην Αθήνα, ναι. Καταγωγή έχω από τη Θεσσαλονίκη που είναι ο πατέρας μου. Και η μητέρα μου καθότι και η γιαγιά από την Άξο, όπου και με τα δύο μέρη έχω πάρα πολλούς στενούς δεσμούς, έχουμε και σπίτι και στο ένα και στο άλλο. Πάω από πολύ μικρός πάρα πολύ συχνά, ακόμα και μέχρι σήμερα. Τα είναι πολύ αγαπημένα και τα δύο μέρη, δεν είναι καλύτερο να διαλέξω. Ναι. Νησιώτικα τραγουδάς? Πολύ. Πάρα πολύ. Μ' αρέσεις. Πάρα πολύ. Στα ζωντανά προγράμματα, δηλαδή, πολύ. Μ' αρέσεις γιατί... Δεν έχει συμβεί να κάνω ένα πρόγραμμα όλα τα χρόνια πούμε, που έχουν περάσει στις live εμφανίσεις που να μην έχω μέσα νησιώτικα. Σου λέω, μ' αρέσει γιατί καθότι νησιώτης και εγώ, μ' αρέσει το νησιώτικο. Καταγωγή είναι από Πόρο. Α, εσύ είσαι πιο κοντά. Γι' αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά δεν πάω να είμαι νησιώτης. Κοίτα, ναι, στο νησί είναι, εμένα είναι μέσα, είναι χαραγμένο μέσα μου και αυτά τα τραγούδια είναι. Φαντάζομαι, μετά τα άκουσα από τον... από την πρώτη ερμηνεύτρια του των τραγουδιών αυτών. Δηλαδή, τώρα με ένα και όλα αυτά τα πολύ κλασικά τραγούδια που τα ακούμε παντού και όλα αυτά,
είναι τα έχω μέσα στο μυαλό μου πολύ διαφορετικά από πολύ κόσμο. Και να σου κάνω μια ερώτηση που θα θέλανε πιστεύω να κάνουν όλοι. Ναι. Μεγαλώνοντας μέσα σε μια μουσική οικογένεια, μεγαλώνοντας σε μια οικογένεια στην οποία και η θεία και ο μπαμπάς και είναι γνωστά άτομα μέσα σε αυτό το χώρο. Ναι. Ήταν εύκολο για σένα να προχωρήσεις δισκογραφικά ή ήταν το ίδιο δύσκολο, ας το πούμε, όπως για οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο? Κοίταξε, το να ξέρουν, ας πούμε, στο χώρο πίσω ο γιος του τάδε ή της τάδε, ας πούμε, και να είναι καλό αυτό, να το λένε θετικά δηλαδή, ναι, και να ακούσει θετικά σχόλια και όλα αυτά, δεν γίνει τίποτα παραπάνω πέρα από αυτό το σχόλιο. Και μια καλή αντιμετώπιση σε μια face-to-face συνάντηση, ας πούμε, με όλους του κύκλου. Ναι. Δηλαδή, όχι επειδή είμαι, ας πούμε, γιος κάποιου ή εγγονός κάποιου, ας πούμε, ότι κάτι θα μου αλλάξουν, θα μου κάνουν κάτι πιο εύκολα, μια δισκογραφική εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο. Δεν άλλαξε κάτι δηλαδή στο πώς θα σου συμπεριφερόταν μια δισκογραφική εταιρεία ή ένας επιχειρηματίας ή οποιοδήποτε? Όχι, και νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Έτσι είναι το σωστό κανονικά. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι γιος κάποιου καταξιωμένου, ας πούμε, ότι σου είναι και καλά είσαι και εσύ και σου έχουν υποχρέωση περισσότερο όλοι οι παράγοντες. Καμία σχέση. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Πήγαμε. Δικό σου, ποιο θες? Να βάλουμε το τι μου έχεις κάνει που τώρα βγήκε έτσι πιο δυναμικά τελευταία. Ηλίας Πανταζόπουλος. Ηλίας Πανταζόπουλος, το remix. Το remix, θες το απλό ή το remix? Όποιος θέλετε εσείς. Πάμε να ακούσουμε το απλό. Επιστρέφουμε. Αγάπη, αγάπη δυνατή, μοναδική, η καρδιά θα σωθεί.
Ακριβώς 29 λεπτά μετά τις 10. Παλμός Ζωνέα 105,4, Αλέκο Στεφάνο, Νιόνιος και Στέλιος Μάξιμος. Στέλιο, τι μου έχεις κάνει? Τι? Όχι εσύ το τραγούδι. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι εγώ, όταν πρώτο ήρθε στα χέρια μου το CD, μου είχε κάνει εντύπωση. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και το πίστευα από τότε ότι αυτό το τραγούδι θα ξεχωρίσει εν καιρό. Το λέγανε και εμένα που το ακούγανε οι διάφορες που βάζανε σε κόσμο, ας πούμε, και τους ρώταγα. Και μου το ξεχωρίζανε πάρα πολύ. Ναι. Και ότι το πιάλαμε τώρα. Γράφετε Παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 4201-211-212-5412 και φυσικά Αλέκος, παπάκι παλμός.radio.gr ή Νιόνιος, παπάκι παλμός.radio.gr. Έχετε φίλη μας η Γεωργία και λέει, αν θα πήγαινε, λέει, στην Eurovision, θα πήγαινες. Να σου πω, κοίταξε, η Eurovision γενικά την παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Πολύ πριν γίνει, ας πούμε, αυτός ο ντόρος με την Eurovision, που δεν ασχολείται κανείς. Η οποία τότε είχε μια τελείως διαφορετική μορφή. Εντελώς. Με ζωντανή ορχήστρα, κάθε χώρα με την ορχήστρα της, το μαέστρο της. Ακριβώς. Live τελείως, να φαίνονται όλα αυτά. Με τη γλώσσα της υποχρεωτικά, mm-hmm. σε κάθε χώρα. Και τι γινόταν όλο αυτό, κοίτα το καθένα θα κάνει ό,τι ήθελε. Δηλαδή έστελνε άλλο παραδοσιακό τραγούδι, άλλο έστελνε pop. Δεν υπήρχε ομοιογένεια. Ξεχώριζε κάθε χώρα, ρε παιδί μου, να ξέρει ότι αυτή είναι η τάδε χώρα. Είναι πάρα πολύ ωραία τραγούδια στον πληροφορό. Σίγουρα. Ακόμα και μια χώρα, α πούμε, δεν μπορεί να φανταστεί, ξέρω εγώ, μπορεί να ήταν ένα υπέροχο τραγούδι από την Ουγγαρία, με ναι. Ουγγαρικό στίχο. Ναι. Με τέτοιε προδιαγραφέ, όπω ήταν τότε, θα πήγαινα άνετα και θα το επεδίωκα κιόλα. Σαν τρελός, γιατί ήμουν πολύ φαν και το φανταζόμουν από πολύ μικρός αυτό. Τώρα έτσι όπως έχει γίνει, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Το σκέφτεσαι. Εξάλλου, τι να πας, με συγχωρείς, να το πω αλλιώς, όπως το είπες εσύ να το δέσω πριν. Τι να πας σαν την Ελλάδα, τι να πας σαν την Γερμανία, τι να πας σαν την... Αφού ένα αγγλικό τραγούδι θα πεις. Αυτό, δηλαδή εμένα αυτής, το να πας καλά στην οποία στην Eurovision, με ένα ξένο κομμάτι και δει αγγλικό κιόλας. Δεν μου φαίνεται σαν εθνική επιτυχία δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα, μην τρελαθούμε. Είτε έτσι αλλιώς με ένα ξένο τραγούδι. Όπως και δεν μου αρέσει, ας πούμε, να στο φέρω και σε άλλο επίπεδο. Που μπορεί να πηγαίνει μια ποδοσφαιρική ομάδα, ας πούμε, και μια παίκτη από τις 11, ας πούμε, να είναι ξένη. Καλά, ναι, εντάξει. Και εκεί. Το ίδιο πράγμα, σε μένα, έτσι. Τώρα. Άσε που και πολλοί ξένοι παίρνουν ελληνική υπηκότητα και μετά περνιόντας σαν Έλληνες. Πόσο ελληνικό είναι τώρα αυτό το πράγμα, πόσο ελληνική είναι αυτή η επιτυχία. Έτσι είναι η ζωή, έτσι κυλάει πλέον. Από τους τρεις υποψήφιους που έχουμε, θα επέλεγες κάποιον? Κοίταξε, μ' αρέσει πιο πολύ απ' όλα το τραγούδι της Καλομήρας. Mm-hmm. Μ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσει και σένα. Σ' αρέσει για τους λόγους που αρέσει τον περισσότερο κόσμο, δηλαδή το βλέπει. Πιο σφαιρικά ότι η Καλομήρα έχει τη δυνατότητα να τραγουδήσει καλύτερα από όλους τον αγγλικό στίχο. Έχει το show μέσα της. Ναι. Οπότε είναι το καλύτερο πακέτο, ας το πούμε, για την Eurovision, κάπως έτσι το βλέπεις. Θα αρέσει σαν τραγούδι. Mm-hmm. Από τα τρία δηλαδή. Και τα τρία καλά είναι, όντως είναι καλά και τα τρία τραγούδια. Όντως, ναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι είναι κάποιο που τεράστια απόσταση από το άλλο. Αλλά και αυτά που είπες όμως ισχύουν. Δηλαδή να το δούμε αντικειμενικά. Νιόνιο. Ναι, με ακούω εγώ. Α, το περιμένω, δεν είναι που είναι άρρωστος. Δεν μπορώ το άλλο να ξέρει. Λοιπόν, επειδή, Νιόνιο, επειδή ξέρεις ότι η εκπομπή ηχογραφείται, θα σου δώσω μετά να ακούσει τον εαυτό σου. Σαν κάτι κακόμοιρα, ξέρεις, έλα ρε παιδιά, κάντε με παρέα και εμένα. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Λοιπόν, εγώ πήγα τώρα για την Eurovision που πέρατε στη ζήτηση. Και για την Καλομήρα. Η Καλομήρα έχει τη γλώσσα που είναι σαν μητρική της η Αγγλική, οπότε το λέει καλύτερα. Ναι, βέβαια. Κάνω να το πω ότι στην Eurovision πλέον κερδίζεται σε ένα μεγάλο ποσοστό στο backstage, δηλαδή στην αντίθεση που όλα αυτά παίζουν τρομακτικό ρόλο πλέον. Να μην σου πω ότι καθορίζουν και τον νικητή. Γιατί το τι γίνεται πίσω είναι από εκεί όλα υποκινούμενα για τους βαθμούς μετέπειτα και τα πιάτη. Είναι ένα πιά μεταξύ των χωρών backstage εκεί. Να σου πω όμως. Θα το χειριστεί πολύ καλά νομίζω η ίδια. Να σου πω κάτι. Όπως έχουμε παρατηρήσει στην πορεία τα τελευταία χρόνια της Eurovision, εκτός από τον Ρουβά και την Παπαρίζου που πήγανε καλά, όχι ότι οι άλλοι δεν πήγανε καλά, έτσι.
Απλά δεν ήταν αυτό που θέλαμε. Όλους μετά πέσανε να τους πάνε. Ναι. Θα σ' άρεσε αυτό το πράγμα. Σ' άρεσε αυτό το πράγμα. Παρίζω, αν θυμάστε, ακόμα και που νίκησε, πάλι υπήρξε. Σίγουρα υπήρξαν κάποιοι, ναι. Κάτι τελείως άτοπα πράγματα, κατηγορίες δηλαδή. Δεν είναι κρίμα όμως αυτό το πράγμα. Κοίταξε, αυτό το πράγμα νομίζω όταν εκτίθεσαι, ειδικά σε τέτοιο βαθμό, δεν υπάρχει θέση να το αποφύγει κάποιος. Ναι. Θα βρεθεί δηλαδή και. Θα βρεθεί ο που θα την πει. Γιατί να στο φέρω και με άλλο παράδειγμα. Ο Σαρμπέλ μετά από την Eurovision χάθηκε. Εντάξει, τώρα αυτά είναι σχετικά. Δεν μπορεί και να χανόταν και αν δεν πήγαινε στην Eurovision. Εντάξει, ίσως το συνδέουμε με την Eurovision. Απλά. Ναι, εντάξει, κατάλαβα τι λες. Κοίταξε, η Eurovision όντως είναι ένα πλέον έτσι όπως έχει γίνει και αποκτά τόσο μεγάλη δημοσιότητα ξαφνικά πάλι. Αφήστε το στερέωμα. Είναι, νομίζω δεν είναι τόσο καλό και αυτό το πράγμα. Ίσως. Δηλαδή μετά τι θα γίνει, ας πούμε. Σίγουρα, αυτό λέω και εγώ. Και ρισκάρεις κιόλας και μπορεί να έχεις και πολλή αξία, να είσαι πολύ καλός αυτό που κάνεις, να πας εκεί και για κύριους δύο λόγους να μην πας καλά. Και μετά θα δεν σκεφτείς κάτι. Μα δεν μπορούμε να είμαστε πάντα πρώτοι. Και εξάλλου όπως λένε, ακόμα και το Euro που πήραμε, ακόμα και στο μπάσκετ που πήραμε, ακόμα και οτιδήποτε, τα θαύματα γίνονται μια φορά στο τόσο. Ναι, βέβαια. Είδες και με το Euro τότε και μετά λέγανε πάλι η Ελλάδα, λέγανε ότι την πατήσαμε μετά για το παγκόσμιο. Εγώ πιστεύω ούτε τα παιδιά μου δεν θα το ξαναδούν αυτό. Γιατί το λες και εσύ. Έτσι θέλω να πιστεύω. Όχι, δεν είμαι απόλυτος. Έτσι θέλω να πιστεύω. Τότε που το βλέπαμε σιγά σιγά να γίνεται, το ξέραμε ότι θα φτάσει εκεί πέρα. Καλά, ναι, τότε πριν 3-4 χρόνια πότε ήταν, εντάξει, ζούσαμε ένα θαύμα, ας πούμε, δεν ξέρω. Έχεις κάνει πάρα πολλές σημαντικές και αξιόλογες συνεργασίες. Ξεχωρίζεις κάποια. Ξεχωρίζω. Δεν νομίζω ότι ξεχωρίζω ιδιαίτερα κανένα. Όχι, δεν μπορώ να το πω έτσι. Θες να μας πεις συνεργασίες που έχεις κάνει. Έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο Μαζονάκη αρκετές φορές, με τον Νίκο Μακρόπουλο, με την Ελένη τη Λεγάκη, που είναι και θεία μου βέβαια, με την Μπίκα Παπαδοπούλου, με τον Γιώργο τον Μαργαρίτη, με την Ειρήνη Μερκούρη, με τον Πάνο τον Γιάμο. Προσεχνάω κάποιον. Με τη Σαμπρίνα. Κι άλλοι διάφοροι είναι. Κοίτα, βέβαια τον καθένα πέρναγα πολύ καλά, όντως. Ο καθένας έχει και ένα ιδιαίτερο στυλ. Απλά θα δώσω να ξεχωρίσω. Μία θα ξεχωρίσω. Με τον Γιώργο Μαζονάκη ήταν λίγο πιο. Δεν ξέρω, τον έχω πολύ με στην καρδιά μου τον Γιώργο. Πώς είναι. Ήταν ο τραγουδιστής που συνεργάστηκε την εποχή που έβγαλα τον πρώτο δίσκο με το που τον έβγαλα δηλαδή. Και φαντάζεσαι τι όθηση μου έδωσε, ας πούμε. Θεωρείς ότι ουσιαστικά σε βοήθησε με το να συνεργαστεί, να συνεργαστείτε, ας πούμε. Βέβαια και γενικότερα με βοήθησε ο Γιώργος πάρα πολύ. Τι ήθελα, κάτσε γιατί διαβάζω και τα μηνύματα. Λοιπόν, υπάρχει ένα μήνυμα που λέει ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, λέει, μέσα από το συντή σου. Το αγαπημένο μου είναι, νομίζω το πιάστηκε. Έχει κάτι με σένα. Το πολύ αγαπημένο μου είναι το πιάστηκε. Σου φέρνει κάποια πράγματα στο μυαλό. Πώς τη το είχα ερωτευτεί αυτό το τραγούδι όταν το πρώτο άκουσα, όταν σου είπα και πριν που κάναμε την επιλογή. Εγώ αντιθέτως ξεχωρίζω το πώς. Εμένα το πώς μ' αρέσει. Όλα μ' αρέσει, ναι, είπες τώρα με κάνεις σε δύσκολη θέση να πούμε τα τραγούδια μου. Okay. Λίγο παραπάνω θα το πω, όμως ότι είναι τέτοια στιγμή. Ήταν το πρώτο, είχα κλάψει με αυτό το τραγούδι, είχα πάθει, τι είχα πάθει. Μιλάμε τραγούδια τα οποία εγώ σου λέω, ας πούμε, ότι το πώς με αγγίζει περισσότερο, όχι ότι το πια στιγμή. Άλλοι μετά μου λένε, άλλοι κακόνα, και άλλοι μπροστά μου, όχι, λένε, πιο ωραίο, όχι, το αυτό έγινε, όχι. Λοιπόν, γράφετε Παλμός, αφήνετε κενό, συμπληρώνετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 4201. Πάμε σε επόμενο μήνυμα. Κάποιο λέει τραγούδι, άλλου καλλιτέχνη που θα ήθελες να είχες πει. Ξέρεις, υπάρχουν πολλά τραγούδια που σου έρχεται έτσι ένα κάποιον. Ξέρεις, θα σου πω τώρα γιατί έκανα και μια πρόβα πριν, γιατί έκανα μια εμφάνιση στο Θεσσαλονίκη. Και ξέρεις και τραγούδια θα ήθελα από τα τελευταία, θα σου πω, μη σου πω πολύ παλιά, γιατί σίγουρα από πολύ παλιά μπορώ να σου πω 100. Σίγουρα. Αλλά από τα τελευταία μου άρεσε πάρα πολύ το Γιώργο του Μαζονάκη πάλι, θα σου πω, τα κρυφά τα μονοπάτια. Θυμάστε. Από το Σίριαλ. Ακριβώς. Αυτό το τραγούδι, δηλαδή το. Είναι ένα τραγούδι το οποίο έχει μείνει. Πολύ να το είχα πει αυτό το τραγούδι. Είναι διαχρονικό τραγούδι, έχει μείνει.
Μέχρι και σήμερα, εγώ σαν εμείς σαν ραδιοφωνικός σταθμός μπορώ να σου πω ότι παίζει. Όπως το είπες, είναι και θα μείνει διαχρονικό πραγματικά. Το πιστεύω. Και δύσκολα βγαίνουν τώρα τα τελευταία χρόνια τραγούδια που λέμε ότι αυτό θα μείνει διαχρονικό. Αλλά είναι πως φαίνεται το τραγούδι αυτό που ακριβώς θέλουμε ότι θα μείνει διαχρονικό. Ξέρεις τι θέλω να κάνεις. Θέλω, όπως ρωτάνε όλους τους καλλιτέχνες, ασχολείσαι με το ίντερνετ. Πολύ. Έχεις κάποια σελίδα, κάποιο fan club, κάποια προσωπική σελίδα κάπου που απαντάς εσύ? Όλα αυτά θέλω να μας τα πεις στον αέρα να ξέρει ο κόσμος. Βεβαίως. Έχω την επίσημη στο σελίδα που είναι τα www.stelliosmaximus.gr mm-hmm. που είναι το επίσημο site. Έχω στο σελίδα το Facebook τώρα τελευταία την έχω κάνει και μου τη φτιάξαν δηλαδή γιατί σε αυτό δεν είμαι πολύ καλός να τα κηρύζομαι. Ναι. Στο Facebook, στο MySpace που λέγαμε πριν που είχατε κι εσείς. Mm-hmm. Και έχω και στο Pathfinder. Αυτά. Έχεις αλλά γενικά να ξέρει ο κόσμος όταν μου στέλνει μηνύματα και όσοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή ότι απαντάω ο ίδιος. Γιατί με ρωτάνε και καμιά φορά σου κάνει και πολύ έκπληξη που απαντάω ο ίδιος. Έχεις ένα fan club στο Pathfinder το οποίο είναι επίσημο, έτσι. Είναι club.pathfinder.gr κάθετος Στέλιος Μάξιμος μία λέξη. Ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε πάλι μαζί. Okay. Ποιο θες να ακούσουμε? Εδώ να ξέρεις επιλέγει πάντα ο καλλιτέχνης. Ωραία, έχουμε ακούσει το τι μου έχεις κάνει. Mm-hmm. Το ποια στιγμή δεν τα ακούσαμε. Όχι. Okay. Αυτό θα ακούσουμε. Ποια στιγμή. Ναι. Πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε. Okay. Τραγούδι είναι η ζωή. Κι αν
σε Έλληνα και ακούς μουσική. Μπορεί καινούργιες εμπειρίες να ζήσει. Αυτά FM, Ράδιο Παλμό, αναζητήσει. Γεια σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιάννης Παντελίδης. Και τώρα, αθλητικά νέα. Σε πολύ καλό κλίμα έγινε στα γραφεία της ΕΟΚ σύσκεψη για την έδρα διεξαγωγής του τελικού κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό που έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαρτίου. Οι αιώνιοι συμφώνησαν ότι ο μεγάλος τελικός πρέπει να φιλοξενηθεί σε γήπεδο εντός λεκανοπεδίου εκτός από το ΟΑΚΑ και το ΣΕΣ. Φαβορή θεωρείται το κλειστό του ελληνικού. Ισπανικό ενδιαφέρον για τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Σύμφωνα με μέσα μαζικής ενημέρωσης της χώρας, άνθρωπος της Βαγιαδολίδ παρακολούθησε τους δύο αγώνες της ΑΕΚ με την Κετάφε, έχοντας τραμμένο το βλέμμα του στον Αργεντινό επιθετικό. Την επιστροφή του στην Αγγλία και στην Πρέμιερ Λίγκ ονειρεύεται ο Λούα Λούα, επιθετικός του Ολυμπιακού, λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει για το Λονδίνο για τον επαναληπτικό αγώνα με την Τσέλσι για τους 16 του Champions League, δήλωσε πως θέλει να φορέσει ξανά τη φανέλα της Νιουκάστλ. Αντικαταστάτης του Κώστα Πιλαφίδη, ο οποίος παραιτήθηκε από τη Λάρισα για προσωπικούς λόγους, θα είναι ο Γιώργος Καλαφατάκης, όπως ανακοινώθηκε σήμερα. Τον Εντουάρτο τη σκέφτηκε στο νοσοκομείο ο άνθρωπος που τον τραυμάτισε ο Μάρτιν Τέιλορ, το Μάρτιν Μπέρμιχαμ Άρσεναλ. Ο Άγγλος, όπως παραδέχθηκε, θέλησε να δει από κοντά το διεθνή Κροάτι από τύψεις για αυτό που έκανε. Την ίδια ώρα ο Αρσέν Βεγγέρ και οι φίλοι των Κανονιέριδων ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του παίκτη της Μπέρμιχαμ. Το πρωί της Τρίτης, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας πρόκειται να επικυρώσει το τροποποιημένο συμφωνητικό μεταξύ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού και του Δήμου για τη δημιουργία νέου γηπέδου για τους πράσινους. Όλος ο κόσμος, μία παρέα. Όλος ο κόσμος, ένας παλμός. www.palmosradio.gr. Ο σταθμός των επιτυχιών παίζει ζωντανά και στο διαδίκτυο. Παλμός on air. Όλος ο κόσμος, εδώ. Στείλε ήττα 58 στο 4888 και κατέβασε τα αγαπημένα σου hits. 12 και 1, Μακρόπουλος. Πάλι, Θεοδωρίδου. Έλα στο ρυθμό μαζί μου, είναι τρεμένοι μου γείτονες, Τσάμπα. Το φιλί της ζωής, Παπαρίζου. Κράταμε, Χατζηγιάννη. Στείλε τώρα, ήττα 58, στο 4888 και κατέβασε τα όλα. Χρέωση 1,43 ευρώ ανά SMS. Θέλετε να οργανώσετε μία εκδήλωση, ένα πάρτι, ακόμη και τη δεξίωση του γάμου σας? Δεν χρειάζεται να χάνετε χρόνο και χρήματα. Καλέστε απευθείας στην Παλμό Sound. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-07-0068 και 6974-07-0069. Και οι καλύτεροι DJs θα βρεθούν αμέσως δίπλα σας. Θα ακούσουν προσεκτικά τις οδηγίες σας. Θα σας δώσουν τις πολύτιμες συμβουλές τους με τη γνώση και την πείρα που διαθέτουν. Θα ετοιμάσουν το καλύτερο μουσικό πρόγραμμα που θα καταπλήξει τους καλεσμένους σας. Θα φροντίσουν για την τέλεια ηχητική κάλυψη με όλες τις εγκαταστάσεις. Και εσείς θα απολαύσετε το αποτέλεσμα. Παλμό Sound. Ηχητικές καλύψεις σε κάθε περίπτωση με το πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Η πιο οργανωμένη εταιρεία στο πλευρό σας. Για κάθε σας εκδήλωση, αλλά και για μοναδικές συναυλίες. Παλμό Sound. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974-07-0068 και 6974-07-0069. Ηχητικές καλύψεις σε κάθε περίπτωση με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Μικρές αποδράσεις ή ονειρεμένες διακοπές στον υπέροχο χώρο. Εσείς πάρτε την απόφαση και αφήστε τα υπόλοιπα στο Ascale Travel. Φροντίζουμε για σας τα εισιτήρια για χώρο με ferry boat και υπτάμενα δελφίνια. Και σας εξασφαλίζουμε μια άνετη και ευχάριστη διαμονή κλείνοντας σε ξενοδοχείο, γκαρσονιέρα, διαμέρισμα ή δωμάτιο. Ascale Travel, Νίκος Καΐκας. Φροντίζει η επίσκεψή σας στον πόρο να σας μείνει αξέχαστη και μοναδική με τις πιο ολοκληρωμένες υπηρεσίες και οικονομικές προτάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2298-0-24900 και 25-945. Επισκεφτείτε το site μας στο www.poros-accommodation.com. Διακοπές και αξέχαστα Σαββατοκύριακα στον πόρο με Ascale Travel. Η πιο επιτυχημένη ραδιοφωνική σταθμή συγκεντρώνεται σε ένα σημείο. www.onradio.gr. Online, μουσική και news. Turn on the PC. Listen to the radio. www.onradio.gr.
Μπες μέσα στη μουσική. Και εμείς είμαστε εκεί. Καθαρισμοί και τεχνική εξυπηρέτηση κτηρίων. Ο κύριος Καθαρός. Ο κύριος Καθαρός ελέγχει το κτηριό σας. Ο κύριος Καθαρός είναι ο έμπιστός σας. Ο κύριος Καθαρός στηρίζει και σκουπίζει. Την άμα σκουκαρίζει και όλα τα γυαλίζει. Γι' αυτό η εργασία του είναι και η χαρά του. Το έργο που ανέλαβε δουλεύει με την καρδιά του. Η συνέπεια και ο λόγος του είναι τα ιδανικά του. Καθαρισμή και τεχνική εξυπηρέτηση κτηρίων, ο κύριος Καθαρός. Τηλέφωνα 8985 570 και 8993 346. Νέα 105,4 Αλέκο Στεφάνου, Νιόνιος και φυσικά ο Στέλιος Μάξιμος είναι εδώ. Λοιπόν, ήμουν σίγουρος ότι αυτή η ερώτηση θα μου έρθει. Και πιστεύω ότι ήσουν και εσύ σίγουρος ότι θα την ακούσεις μόλις την ακούσεις. Είσαι ερωτευμένος? Όχι, δεν είμαι. Δεν είσαι? Μάλλον ήσασταν και σίγουρα θα ακούσετε αυτή την απάντηση. Ναι, εγώ ήμουν σίγουρο ότι θα ακούσω. Καταρχάς, ή θα ακούσω είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου, είμαι ερωτευμένος με τη ζωή μου. Αυτά τα πράγματα δεν ξέρω αν είναι επικοινωνιακές απαντήσεις και τέτοια. Εγώ δεν τα λέω γιατί δεν τα αντέχω. Είναι απαντήσεις διαφυγής όλα αυτά. Εντάξει, ερωτευμένος με τη δουλειά σου και εσύ είσαι, το καθένα αυτό που κάνει αυτό είναι. Αλλά τώρα πάμε στη γραφή. Αλλά δεν είμαι όντως, δεν είμαι ερωτευμένος. Μία φορά έχω ερωτηθεί πολύ δυνατά και. Και? Και να σου κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω αν την έχουν κάνει. Είσαι ψώνιο? Ψώνιο είμαι στα όρια που πρέπει νομίζω. Με τη δουλειά σου? Ναι. Και να είσαι πάντα? Ναι, αυτό ήθελα να ακούσω. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είμαι. Δηλαδή θα μου βάλω και το τραγούδι να το ακούσω 5 φορές στο αυτοκίνητο. Μετά θα με γράψω στο live κάτι που έχω τηλεφωνήσει δώσουμε να το ξανακούσω. Δεν θα το κάνω αυτό που είναι μια μορφή με λέξη για μένα αυτή βέβαια. Ναι, γουστάρω. Κοίτα, πάντα μ' άρεσε, όπως και το λέω σε φίλους, σε γνωστούς και σε οτιδήποτε καλλιτέχνες, έτσι, ψώνιο να είσαι πάντα με τη δουλειά σου, όπως είμαι ψώνιο εγώ με τη δουλειά που κάνω αυτή τη στιγμή. Έτσι, ακριβώς. Απλά, τι πιστεύω εγώ, έτσι, ποτέ μην είσαι ψώνιο με τον κόσμο. Όχι, γιατί... αυτό είναι άλλο, αυτό δεν είναι θέμα ψώνιο. Μπράβο. Άλλο, δηλαδή έχει ξεφύγει αλλού. Αλλιώς πρέπει να λέγεται αυτό. Επειδή οφείλω να το ομολογήσω ότι και εκτός αέρα είχαμε μια παρεμφερή κουβέντα και μπορώ να δώσω την απάντηση. Μάλλον σου έκανα την ερώτηση γιατί ήξερα την απάντηση που θα μου δώσεις και μ' άρεσε η απάντηση που μου έδωσες. Ότι απλά εκτιμάς τον κόσμο και αυτό μ' αρέσει. Πολύ. Και μ' αρέσει πολύ και δεν το κάνω για επικοινωνιακούς λόγους αυτό. Καθόλου. Να σου πω την άλλη θέμα. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο καμαρίνι. Ναι. Και που αν αρέσει το λέω και συζητάω και πολύ και αυτά και πιάνω και συζήτηση όχι μόνο για μένα και αυτόν που έρχεται. Ναι. Μπορεί να το ρωτήσω εγώ περισσότερα πράγματα από ότι με ρωτάει εκείνο. Απλώς άμα μου συμβεί δηλαδή και κάτι, να έρθει κάποιος ο οποίος να με ενοχλήσει, δεν θα το αφήσω έτσι δηλαδή και αυτό. Σε έχουν ενοχλήσει γενικώ. Ναι, ναι. Υπάρχει αυτή η ερώτηση, μου την έχουν στείλει και μου την έχουν στείλει του στυλ αν θα έκανε κάτι με κάποια θαυμάστριά σου. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είμαι υποχρεωτικός σε κάποιον που έρχεται μέσα στο καμαρίνι σου και καλά για ό,τι ζητήσει ή για ό,τι μου πει. Δηλαδή άμα με προσβάλλει με τον τρόπο του καφέ ή μπορεί και που πάζουν και τέτοιοι άνθρωποι. Εκεί δηλαδή θα αντιγράψω, δεν θα το παίξω πάλι όλα καλά και όλα ωραία. Εντάξει, λογικό είναι. Τώρα, αν σε προσβάλλει κάποιος. Δεν το κάνω επικοινωνιακά. Μ' αρέσει όταν έρχεται ο άλλος να με δει, να τον δω και εγώ και να μιλήσουμε. Σε φέρνουν σε δύσκολη θέση οι θαυμάστριες. Ναι, αλλά με έχουν φέρει. Ναι. Το οποίο δεν μου αρέσει αυτό καθόλου. Περίμενε. Πριν το βίντεο κλιπ ή μετά το βίντεο κλιπ? Πριν και μετά. Γιατί με συγχωρείς, μετά το βίντεο κλιπ είχαν πάρει και μέτρα. Ξέρανε. Οπότε εντάξει. Αλλά εφόσον ήταν και πριν, εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα. Τι μέτρα δεν προλάβανε να πάρουν. Ναι, τι στο κάνω. Όλα μέσα είναι, εντάξει. Απλώς λέω, δεν θέλω να σε φεύγει άλλος τελείως από τα ωριά του. Μπορεί να μου έχω αντοχές πολλές, να ακούσω οτιδήποτε.
Αλλά εντάξει, μετά από ένα σημείο και μετά από κάποια πράγματα δεν μπορείς να φανταστείς. Ή να τα κάνεις. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Νιώνιο λόγο σε σένα. Στέλιο. Αισθάνεσαι τυχερός. Νιώθεις τυχερός μετά από αυτές τις επιτυχίες που έχεις κάνει. Δεν πιστεύω, δεν πέτυχε τον άνθρωπο που πιστεύει ιδιαίτερα στην τύχη. Δεν πιστεύω ιδιαίτερα στην τύχη, γενικότερα και στους όλους τους τομείς, όχι μόνο στα επαγγελματικά. Πιστεύω στη ροή των πραγμάτων και με τη δικιά σου παρέμβαση, όχι με ποια τύχη, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τύχη. Σου έχουν εδώ. Αν θες να σου απαντήσω για τη δουλειά τη συγκεκριμένη για το θέμα αυτό, για το. Τα τραγούδια σου μπορεί να γίνουν γνωστά. Δεν θέλω να πω ότι δεν ήμουν τυχερός με την έννοια ότι. Ήθελα να πω τώρα, το ξέχασα. Δεν πειράζει. Εξάλλου ζωντανή εκπομπή. Αν δεν γνώρισαν επιτυχίες, ρε παιδί μου. Ναι. Δεν πίστευα αυτό. Πίστευα όμως ότι είχε γίνει καλή επιλογή, ότι υπήρχαν καλοί συνεργάτες, ότι ήμασταν από πάνω όλοι σαν τρελοί με τρομερό ενθουσιασμό. Έτσι έλεγα κάτι θα βγει από αυτό, δεν μπορεί. Ναι. Και πού κατατάσσεις τον εαυτό σου, έτσι όπως τα λένε τώρα πλέον, έχουν αρχίσει, βάζουν τα μπέλοδικα και αριστερά, λαϊκό τραγουδιστή. Νομίζω πως ναι. Ή και εσύ. Όχι νομίζω, πιστεύω πως έτσι είναι, γιατί αυτό είναι και τα βιώματά μου. Απλώς τα τραγούδια αυτά, αυτές που είναι πιο light, και ειδικά το «Μαγαπάζω θέλω» τελευταία που ήταν πιο pop ακόμα, ήταν τραγούδια τα οποία ήθελα να τα πω. Δηλαδή, αν έρθει στο πρόγραμμά μου να το δει στο ζωντανό, θα δει ότι λέω πάρα πολλά λαϊκά τραγούδια. Το πάντα έλεγα. Και ειδικά στο λαϊκό πρόγραμμα, α πούμε, λέω πολύ βαριά λαϊκά τραγούδια. Απλώς δεν λέω όχι σε ένα τραγούδι το οποίο θα είναι. Μπορεί και να μην είναι πολύ λαϊκό, α πούμε. Σε ποια στιγμή, α πούμε, και το πώς. Μπορεί να τα ακούτε έτσι σε ναρκιστρώσει, έτσι πιο. Με το ξαξό από όλα αυτά, αλλά έχουν μέσα το λαϊκό στοιχείο. Σίγουρα. Να σε ρωτήσω κάτι. Συμβουλές σου έχουν δώσει σίγουρα, έτσι. Πολλές. Θυμάσαι έτσι μια συμβουλή που τη θεωρείς την καλύτερη συμβουλή που άκουσες ποτέ σου και ίσως από ποιον. Τις πιο ωραίες συμβουλές που είδα που μου είπανε και τις είδα, τα συνάντησα αυτά τα πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε μόνο για τη γιαγιά μου πολλά. Mm-hmm. Και μου είπε τόσα πολλά. Αλλά όχι, ξέρεις, μου τα έλεγε πάντα όταν της συνέβαινε κάτι και ήταν, μπορούσε να μου την πει αυτή, κόλλαγε να μου πει μια συμβουλή, δεν μου έλεγε σε δέκα συμβουλές η γυναίκα. Υπάρχει κάτι έτσι. Όταν μου κάνει την ερώτηση, ειλικρινά σου μιλάω, τα ξεχνάω και μετά μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο θα θυμηθώ 15. Ναι, λες, α, αυτό μου είχε πει, α, το έστελνε. Όμως μου έρχονται όμως στη δουλειά πολλά από αυτά που μου έχει πει η γιαγιά μου, πάρα πολλά. Ξέρεις τώρα τι θυμήθηκα, άσχετο και θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπες πριν ότι ξέρεις αν με ενοχλούν και το ένα και το άλλο και αντιδρώ. Πριν από, δεν θυμάμαι πόσο κανένα μήνα πρέπει να ήταν, μας είχε έρθει ένα άρθρο τέλος πάντων ότι ερχόταν από τα παρατράγουδα με το Πριόνι στα Καμαρίνια, όπως τον λένε, δεν τον θυμάμαι. Ισχύει. Ναι. Και πήγαινε στο Γιώργο συνέχεια. Νομίζω είχε έρθει κάποια στιγμή το Πριόνι, όντως. Εντάξει, δεν θέλω να μου πεις κάτι άλλο, απλά ήθελα να ρωτήσω αν ισχύει. Είχε έρθει νομίζω, ναι. Ότι το πίξ που ήμουν είχε έρθει σίγουρα. Ναι. Τον θυμάμαι δηλαδή. Στο πίδες νομίζω ότι άκουσα ότι το έπανε ότι ήρθε. Ναι, γιατί είχαμε διαβάσει ένα άρθρο τέλος πάντων ότι είχε πει στον Γιώργο, είχε πει λέει στον Γιώργο να συνεργαστούν, το είχε ζητήσει να κάνει το έτο, ο Γιώργος προσπαθώντας. Δεν νομίζω ότι κατάφερε να μιλήσουμε τον Γιώργο, αυτό νομίζω δεν είναι θέμα. Μπράβο, αυτό σου λέω, έτσι λέω και αυτό μπορώ να το ρωτήσω κατευθείαν από σένα που είσαι εκεί, το να διαβάζω κάτι το οποίο λέγεται, εντάξει δεν υπάρχει. Αυτό που πήγε την αστέρα, τα παρατράγουδα πώς τα θεωρείς? Την εκπομπή εννοείς? Γενικώς το όλο αυτό που βγαίνει μέσα από τα παρατράγουδα. Είσαι υπέρ ή όχι? Μια σκετόφερη κουβέντα. Κοίταξε κάποια στιγμή θα βλέπω, την έλαβα την εκπομπή και με διασκέδαζε κιόλας. Μέχρι εκεί όμως, τώρα δεν το ανέλησα παραπάνω να σου πω την αλήθεια. Που βγήκανε μετά και είπανε ότι μετά άλεσε ατόμων όλα αυτά. Δεν ασχολήθηκα πολύ με αυτό. Ήταν μια εκπομπή που εγώ την έβλεπα. Ναι. Δεν έχεις κάτι να ασχοληθείς, ας πούμε. Ναι. Καλά, ή αν είτε κάνει, ας πούμε, που την κάνει ή όχι. Γιατί όπως έχουμε δει, όπως έχουμε ακούσει, έχουμε διαβάσει, ας πούμε, πολλοί ανεβήκανε μέσα σε ένα βράδυ, ας πούμε, κατεβήκανε, άλλοι βρεθήκανε σε σπίτι αστέγων, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς, γιατί ξέρεις. Όμως,
εντάξει, τώρα βρίσκονται τώρα όλοι και λένε. Δηλαδή, άμα πάρουμε και από τα Βελγία ειδήσεων τότε. Ναι, σίγουρα. Δηλαδή, όποια εκπομπή τότε είναι. Ποιο θα κρίνει τελικά αν είναι τι. Εγώ πάντως να σου πω ειλικρινά, είχα πάθει πλάκα. Ήταν πέρσι το χειμώνα. Κουρκούλης και Λεκίδου. Και όπως είμαι μέσα στο μαγαζί, ξαφνικά αρχίζει ένα γνωστό τραγούδι. Λέω, αυτό κάτι μου θυμίζει σε παρατράγουδα, βρε, κάτι μου θυμίζει. Και τσουπ βγαίνει ο Γιώργος ο Κολλημένος. Εντάξει. Ένας που έλεγε Κολλημένος μαζί σου, Κολλημένος με σένα, δεν θυμάμαι τι. Λοιπόν, για ένα, για αυτό το, το ένα το τραγούδι, τραγούδαγε σε ένα τεράστιο σχήμα. Ναι. Για ένα το τραγούδι, έτσι. Το οποίο ο καθένας το κρίνει όπως θέλει. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Απλά πολλοί γυρίσανε και είπαν ότι όλη αυτή η ιστορία έκανε πολύ ζημιά στους καλλιτέχνες. Γιατί ας πούμε ο Κατέλης ή ο κάθε Κατέλης βρέθηκε στην πρώτη θέση και ο άλλος βρέθηκε ο οποίος έχει σπουδάσει, έχει φάει τα νιάτα του στη μουσική, έχει ξαφνικά βρέθηκε, ξέρω εγώ, να είναι κάτω από τον Κατέλη. Ας κοιτάξουν λοιπόν κάποιοι να δουν τι μπορεί να κάνουν όσον αφορά την πειρατεία στη δισκογραφία και ας βγαίνουν σε τις εκπομπές, ας βγαίνουν στο νούμερο 1. Οι ζημίες γίνονται από άλλα θέματα και πολύ πιο σοβαρά νομίζω. Τώρα από την τηλεόραση αυτό είναι και σήμερα, όπως είδε. Όπως βλέπετε. Μπράβο, τι πιστεύω εγώ. Και τα reality, που λέγανε πάλι τότε έκανε ζημιά στη δισκογραφία, έκαναν ζημιά στη νύχτα. Περάσανε. Αυτά είναι, έρχονται και παρέχοντα. Δούνε τους τομείς εκείνους τους οποίους είναι στον χρόνο μένουν και κάνουν ζημιά σοβαρή και πραγματική. Έχεις βρει εμπόδια στην πορεία σου. Πάρα πολλά. Σε πολεμήσανε. Ναι, με. Δεν μασάς όμως. Βαρύ είναι αυτό πολύ, γιατί δεν... Σε πολεμήσανε πόρτες κλειστές, βρήκες. Ναι, πόρτες κλειστές, ενώ είδα χτυπήσω και να την προκριστεί. Ναι. Όχι. Δεν χτυπάγα ιδιαίτερα πόρτες, να σου πω την αλήθεια. Γι' αυτό και πριν κάνω τη δισκογραφία, την πρώτη, κάνω την πρώτη μου δισκογραφική δουλειά, δεν είχα δουλέψει ιδιαίτερα σε μαγαζιά τα οποία θα μπορούσε να με δει κανείς και να με αρπάξει που λένε και να μου κάνει CD. Ναι. Δούλευα δηλαδή, θα δουλέψει μέχρι τότε σε τοπικά μαγαζιά, περιοχή που έμενα, στην Αγία Παρασκευή. Μετά δούλεψα στα μαγαζιά τα δικά μα, σε κάποιες συναυλίες. Δηλαδή δεν πήγα κι εγώ να κάνω. Να, δεν είχα μπει στο χώρο αυτό. Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα στο μαγαζιά τον πιο, ας πούμε, που μπορεί πιο εύκολα να θέλει κάποιο παράγοντα, αν θες. Και όμως με είδε και αυτό το μαγαζιά. Νιόνιο. Αν σου έλεγα αυτό, νιό, να περιγράψεις λίγο τον εαυτό σου. Με δύο λόγια, τι θα έλεγες για αυτό το Στέλιο. Κοίταξε, μ' αρέσει αυτό, γενικά. Δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα. Γενικά είναι, ας πω έτσι μερικά επίθετα, ξέρω, καλά και κακά. Γενικά είμαι πολύ επίμονος άνθρωπος. Επιμένω πάρα πολύ όταν αρχίσω κάτι, όταν αποφασίσω να κάνω κάτι, σε ό,τι υποθέσει να κάνω, αυτό το οποίο τομέα. Θα το κάνω μέχρι να τελειώσει, οπωσδήποτε. Δεν μετανιώνω εύκολα. Τι άλλο να σου πω. Είμαι νευρικός, είμαι λίγο αγχωτικός. Είμαι λίγο ισχυρογνώμων. Λίγο τον εγωισμό μου τον έχω χτυπήσει τελευταία. Αυτά. Ωραία. Λίγο απ' όλα, νομίζω πως είμαστε όλοι άνθρωποι. Να ρωτήσω κάτι εγώ για το παρελθόν. Δεν, όπως μας είπες, δεν ξύπνησες μια μέρα και είπες είμαι τραγουδιστής, ξεκίνησες. Έχεις κάνει κάποιες σπουδές. Κάτι άλλο ξεκίνησες να κάνεις και ξαφνικά... Όχι, πρόσεξε, ναι, κατάλαβα τι θες να πεις. Τραγουδιστής ήθελα να γίνω πάντα. Δηλαδή από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, αυτό ήθελα να κάνω. Από μωρός θυμάμαι, ας πούμε, που έπαιρνα ένα μικρόφωνο που έβρισκα μέσα στο σπίτι που υπήρχε. Ναι, σίγουρα. Έπαιρνα μια μικρόφωνο, κλεινόμουν ώρες μέσα στο δωμάτιο, ώρες όμως, όταν λέμε ώρες, ώρες. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Και έκανα συναυλίες, δηλαδή έβαζα τραγικά, φαντάζομαι ότι είχα κασετοθήκη βέβαια τότε, πολύ μεγάλη, από πολύ μικρός. Διάζουμε τη λογική, τραγούδια. Και καθόμουν μέσα και έκανα, και άμα με ενοχλούσες εκείνη τη στιγμή, η μάνα μου ή ο πατέρα μου, ήδη μπορεί να έβαζα τα κλάμα μου, να ουρλιάζω, τα σπάσω όλα. Πάντα ήθελα να γίνω τραγουδιστής. Τι σπουδές έχεις κάνει όμως. Παράλληλα μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσαν πάρα πολύ ξένες γλώσσες. Μη σου πω ότι μου άρεσαν το ίδιο.
ναι, όπως το τραγούδι. Δηλαδή δεν μου το έβαλε κανείς για αυτό τη στιγμή και καλά σπουδάσεις όμως τώρα. Ναι, ναι. Βλέπανε ότι ήθελα να γίνω τραγουδιστής και το είχα δηλώσει από πολύ μικρή ηλικία στην οικογένεια. Ναι. Και μετά μου κόλλησαν με τις ξένες γλώσσες, πάλι σε μικρή ηλικία. Έμαθα τα ιταλικά, γαλλικά και θεσσαλικά. Κάποια στιγμή αποφασίζω να το κάνω και πιο επαγγελματικά. Δηλαδή να πάω να το σπουδάσω. Σπουδάζω με τα φραστή. Mm-hmm. Παράλληλα με το τραγούδι, τραγουδάω παράλληλα στο μαγαζιά. Mm-hmm. Αυτά πήγαν όλα μαζί. Γίνομαι και καθηγητής θεσσαλικών, παίρνω τα χαρτιά μου. Συνεχίζω να τραγουδάω βράδυ, να πηγαίνω την αλμαία στο φροντιστήριο να δάσκω, έκανα ιδιαίτερα μαθήματα. Και κάποια στιγμή έπρεπε να αποφασίσω ότι από τα δύο θα κάνω. Και αποφάσισε το τραγούδι. Ναι. Όπως έχεις δει στις μέρες μας, ορισμένοι αποφασίζουν να κάνουν ένα σκάνδαλο προκειμένου να ανεβάσουν τη δουλειά τους, να γίνουν γνωστοί και όλα αυτά. Είσαι υπέρ αυτού του στυλ? Μπα, όχι ιδιαίτερα. Κοίταξε, αν θεωρείται σκάνδαλο, ας πούμε, το κλίπ αυτό που έκανα, ας πούμε, και είχε μέσα κάποια γυμνά πλάνα, σε αυτό το επίπεδο τότε ναι, υπέρ είμαι. Ναι. Αλλά τώρα να βγάλω κάτι, αν είναι ένα σκάνδαλο, και όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, να βγάλεις κάτι από την προσωπική σου ζωή, κάτι το μυστικό σου, κάτι, ή να δημιουργήσεις κάτι που δεν ισχύει, αυτό όχι, δεν το κάνω. Εγώ ξέρεις τι ξέρω, να σου απαντήσω και να σε βοηθήσω. Ναι. Προκλητικό είναι το περισσότερο ντυμένο από το γυμνό. Αυτό ξέρω εγώ. Πιο προκλητικό είναι κάτι ντυμένο, ναι, που αφήνει κάποια σημεία ακάλυπτα, παρά το γυμνό. Αυτό ξέρω, ναι, να πω εγώ. Ακριβώς. Και αυτό μπορώ να κρίνω και αυτό μπορώ να νιώσω, έτσι. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να θεωρήσω ότι κάτι ήταν προκλητικό. Εντάξει, μπορεί για κάποια μυαλά να ήταν προκλητικό, yeah, έτσι. Τι άλλο, γιατί διαβάζω και τα μηνύματα. Όπως ας πούμε, ρωτάνε εδώ πέρα, θεωρείς τον εαυτό σου ότι είχες ταλέντο και το εξέλιξες, τι θεωρείς για τον εαυτό σου? Αυτό θεωρώ που... Ότι είχες ταλέντο, το οποίο το εξέλιξες με την πορεία. Βέβαια, γιατί νομίζω, όχι νομίζω, έτσι είναι, ότι οποιοδήποτε ταλέντο, οτιδήποτε, αν δεν το καλλιεργήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτι καλό αυτό. Μη σου πω ότι εξελίσσεται και σε κάτι χειρότερο αυτό. Θα το άφηνες ποτέ το τραγούδι για κάτι άλλο? Όχι. Δεν το σκέφτεσαι, έτσι? Όχι. Μέχρι πόσα χρόνια σκέφτεσαι να το συνεχίσεις αυτό? Κοίταξε, δεν το έχω σκεφτεί αυτό καθόλου, ειλικρινά. Δεν είναι μέσα στη σκέψη σου? Εντάξει, είναι και νωρίς φαντάζομαι ακόμα. Σίγουρα. Αλλά εντάξει, σωστή ερώτηση είναι αυτή, δεν το συζητώ, γιατί κάθε στιγμή περνάει από το μυαλό, απλώς φεύγει προς το παρόν. Αυτό έχει περάσει από το μυαλό σου, ότι ξέρεις, μετά από 20, μετά από 30 χρόνια, ας πούμε, κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσω? Ναι, αυτό είναι, παίζει μέσα στη δουλειά του δικιά μας, δηλαδή οφείλεις. Και ξέρεις, τα χρόνια παίρνανε γρήγορα. Βέβαια. Το έχεις ανακαλύψει αυτό. Πολύ, τελευταία, ναι. Οπότε, ξέρεις, πολύ καθόμαστε και σκεφτόμαστε, όχι μόνο για το τραγούδι, για τα πάντα, έτσι. Και για το ραδιόφωνο που κάνω εγώ, όλες αυτές τις δουλειές, ξέρεις, τη μία μέρα είσαι. Ναι, να κάνουμε ένα θέαμα και αυτό, και η αποχώρηση είναι πιο γρήγορη, ναι. Τη μία μέρα είσαι πάνω, την άλλη είσαι κάτω, την άλλη εδώ, την άλλη εκεί. Σε αγχώνει αυτό το πράγμα? Με αγχώνει λίγο. Δεν αφήνεις όμως να επηρεάζει τη ζωή σου και την πορεία σου αυτή τη στιγμή? Όχι, το παρόν δεν το έχω επηρεάσει, γιατί εντάξει, είμαι πολύ νέος ακόμα, αλλά είναι μια παράμετρο της δουλειάς που κάνουμε που είναι σκληρή λίγο, και μπορεί δηλαδή τώρα να πω κιόλας ότι εγώ θα τα παρατήσω και μετά όταν έρθει η ώρα δεν τα παρατάω, ας πούμε. Σίγουρα. Και να με βλέπεις, ας πούμε, γέρο να τραγουδάω κάτι που δεν είναι αυτή τη στιγμή σύμφωνο. Ναι. Αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος με αυτό το θέμα. Νιώνα... Με ένα μπαστούνάκι και να λέει «Κιάκι!» Το ρεζεύω και εγώ τώρα, αλλά λέω μετά, θα μας κάσω μας εκεί, λέω, θα μπορώ να πω αντιγιά. Γι' αυτό το βλέπεις σε πάρα πολλούς τραγουδιστές. Και να κάνει και χορευτικό, έτσι. Με τη μαγκούρα να κάνει και χορευτικό. Ναι, έχουμε δει κι αυτά. Νιώνα, τι θες να ρωτήσεις? Η οικογένεια υπάρχει στο πρόγραμμα. Τι εννοείς? Για να κάνεις οικογένεια, να παντρευτείς. Μπα, όχι. Δεν υπάρχει ακόμα στο πρόγραμμα. Δεν το έχεις σκεφτεί καν, δεν έχει περάσει σαν ιδέα, δεν τίποτα? Δεν, όχι. Δεν μ' αρέσει αυτή η ιδέα του γάμου γενικότερα. Εξώγαμο εσύ θα έκανες.
Κοίτα, προτιμούσα να είχα ένα παιδί μόνο του, παρά να μπω σε μια διαδικασία να είναι, να κάνω το κίνητο, δηλαδή να είμαι αυτό με το γάμο και όλα αυτά. Για να σε ρωτήσω... Μου αρέσουν τα λατρεύω και αυτά, αλλά... Ναι. Δεν ξέρω, ο θεσμός του γάμου λίγο δεν μπορώ να αυτό το περιορισμό να τον αντέχω. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω ακριβώς αυτό το πράγμα. Το γάμο πώς τον εβλέπεις εσύ, όπως τον εβλέπουν οι περισσότεροι, μια απλή επισημοποίηση και καμία διαφορά από την προηγούμενη σχέση, μια οποιαδήποτε σχέση που θα μπορούσε να έχει ο κόσμος. Κοιτάξτε, εγώ πέτυχε σε ένα άτομο το οποίο είναι αντίθετο με την τέτοια του γάμου. Mm-hmm. Αντίθετο, όχι, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κατακρίνει αυτούς που το κάνουν. Mm-hmm. Αλλά κάνουν και εμένα, σου λέω πάλι. Εμένα δεν μπορεί να με βάλει σε μια τέτοια λογική. Βλέπω πολλά ζευγάρια, φίλους και αυτά που παντρεύονται και μετά σκοτώνονται, δεν ξέρω τι παθαίνουν. Και με έχει επηρεάσει λίγο αυτό, γιατί το βλέπω πάρα πολύ συχνά δίπλα μου. Και άμα σκεφτείς ότι πλέον το 90% αυτών που παντρεύονται ξαναχωρίζονται. Έλατε, σε αυτό το βλέπω. Δηλαδή δεν μπορώ να παραμπω σε μια κατάσταση που βλέπω ότι το 90% των περιπτώσεων ή αποξενώνονται τελείως ή χωρίζουν όπως λες ή κάνουν παιδιά και χωρίζουν και χαμός. Θα προτιμούσες, δηλαδή, όντως μάλλον το απάντησες, ότι θα προτιμούσες να είχες ένα παιδί, ας πούμε, και ας μην ήσουν παντρεμένος. Ναι, θέλω να κάνω ένα παιδί. Ναι. Λοιπόν, όποια ακροάτρια ακούει και προσφέρεται, να κάνει ένα παιδί. Το Στέλιο. Μπορεί σε 10 χρόνια να θέλω να παντρευτώ. Εντάξει, κανείς δεν ξέρει. Μιλάμε για το τώρα, μιλάμε για το σήμερα. Τώρα, όχι, δε. Όντως. Για τώρα δεν σκέφτομαι το διαπράγμα. Νιόνιο, θες να ρωτήσεις κάτι? Έχουμε ρωτήσει τόσα πολλά το Στέλιο που στο τέλος είναι θα βαρεθεί. Όχι, δεν είναι βαρεθεί. Σκέφτομαι τώρα, λέω πώς είναι. Μιλάγαμε έτσι απλά ότι πόση ώρα πέρασε χωρίς να το καταλάβουμε. Έχει περάσει μία ώρα και 10 λεπτά. Μ' αρέσει, έτσι είναι εμάς. Μπορούμε να φέρουμε και μέχρι τα ξημερώματα, μην αγχώνεσαι. Μηνύματα, έρχονται ερωτήσεις, υπάρχουν εδώ ξανά το δρόμο, μην ανησυχείς καθόλου. Ωραία, ωραία είναι. Πώς είναι την έκλεψα από ακροατή αυτή, βλέπεις το monitor, ε. Κοίταξε, αυτό που είπαμε και πριν με το ίντερνετ πολύ, μπαίνω και δεν μπαίνω μόνο στα δικά μου site, μπαίνω στα site διαφόρων. Όχι μόνο τραγουδιά, γενικά ασχολούμαι με το ίντερνετ. Μ' αρέσει πολύ η τεχνολογία, έτσι κάνω εγώ από μικρός μια μανία με τις βίντεο κάμερες. Παίρνω ας πούμε κάτι ας πούμε και το φτιάχνω, ξέρω εγώ, να με έχουν πάρει με κάμερα ας πούμε από κάποιο πρόγραμμα και το παίρνω, το επεξεργάζομαι στο κομπιούτερ, βάζω τι και το κάνω σαν ταινιούλα. Έχω μια έτσι, τελείως ραχτεχνικά βέβαια. Και διαβάζω πολύ ιταλική λογαριθμία από πολύ παλιά και πάω και πού και πού στο γυμναστήριο. Και να πω εγώ ότι σε βρήκα στο γυμναστήριο το απόγευμα. Ναι, ναι, ναι. Πάω 3 φορές την εβδομάδα. Καλά, δεν είναι. Καλά είναι, μια χαρά. Καλά είναι, 3 φορές. Καπνίζεις. Καπνίζω. Πίνεις. Πίνω. Και πας και γυμναστήριο. Πάω στο γυμναστήριο. Τι να κάνω, παιδιά, δεν πίνω, ναι. Άλλοι δεν πίνουν, τίποτα. Πλέον, είσαι να αναγνωρίσουμε σαν άνθρωπο. Λέει πίνει να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πίνει, πίνει. Δεν είπαμε ότι γίναμε και χάλια τελείως. Όχι, εντάξει, ναι. 2-4 ποτά, ας πούμε, το βραδιά. Όλοι. Λοιπόν, συνεχίζω μια ερώτηση που βλέπω εδώ γραμμένη. Είσαι πλέον, λέει, αναγνωρίσιμος άνθρωπος. Ναι. Στο δρόμο, σε σταματάνε. Ναι, ναι. Πώς αισθάνεσαι? Μ' αρέσει. Αλήθεια. Αυτό έγινε τόσο σταδιακά, είδες γι' αυτό. Γι' αυτό όλα τα πράγματα τελικά έρχονται στη θέση τους και απαντάνε κάποια ερωτήματα που είχα και εγώ. Θυμάμαι τότε, ας πούμε, τα reality που βγαίναν έξω και τους πέφτανε όλος ο κόσμος, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν. Και λέγανε, εγώ αυτό το πράγμα λέω, δεν θα το άντεχα. Ναι. Σκεφτόμουν τότε. Μετά γνωρίστηκα με πάρα πολλά παιδιά, δούλεψα κιόλας με πολλά παιδιά σε διάφορα σχήματα από διάφορα reality και μου είπανε το ίδιο, ότι δεν τα αντέχαν ούτε ίδιοι. Και ότι βάζανε και μεγάλες ζημίες, ας πούμε, προσωπικές, έτσι, ψυχολογικά. Ναι. Και το πιστεύω. Και δεν λέω τότε, ας πούμε, δεν θα το άντεχα με τίποτα, το είχα αποφασίσει ότι δεν γίνει. Και ήταν και ένας λόγος που δεν μπορούσα να πάω, δεν ήθελα να συμμετέχω. Και αυτό και λοιπόν, όταν άρχισε να γίνεται σε μένα τόσο σταδιακά, δηλαδή βγήκα μια μέρα έξω στο δρόμο και λέγανε, άχ, Χριστέ, ο Μάσιμος. Έγινε η επιτυχία με το τραγούδι, αυτά πρώτα γνωρίζανε το τραγούδι χωρίς να έχουν πρόσωπο ο κόσμος, γιατί είναι δύσκολο. Ένας που δεν έχει βγει στην τηλεόραση, ξέρω εγώ πολύ γι' αυτό, πρέπει να περάσει χρόνος. Και έγινε ομοιόμορφα, θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν έγινε κάτι που να με τρομάξει. Σου ζητάνε αυτόγραφα στον δρόμο?
Ναι, ναι. Έχει πάντα μαζί σου. Είσαι αμαυρωτός μέσα στο σούπερ μάρκετ, στο γυμναστήριο, σε χώρους που μένω, ας πούμε, στο τόσο στον δρόμο που το προχωράω. Συνήθως κάποια μαγαζιά, έτσι. Από ό,τι είπες, το καμαρίνι σου δέχεσαι τον κόσμο, γεμίζει κάθε βράδυ. Νιόνιο, κάνε μια ερώτηση να διαβάσω κάτι εδώ πέρα. Καλά, Νιόνιο. Τι να σου πω τώρα, δεν φίλε μου, κοίταξε να δεις. Εγώ σε έβλεπα, ξέρεις, και σε άκουγα, σε νόμιζα τελείως διαφορετικό. Ότι ήσουν όχι πολύ προσιτός. Ναι. Αλλά μου άλλαξε τελείως την εικόνα. Αυτό χαίρομαι, που άρα αυτό δεν βλέπει, challenge, α. Ναι, λίγο έτσι νόμπανο, ότι κάπου ίσως το στυλ της φωτογραφίας, ίσως, και στην ώρα που σε έβλεπα, μου ήθελα και τελείως την εικόνα. Και έτσι έχει εννοηθεί από κάποιες εκπομπές. Πες το, με το κρύβεις. Έχουν κάποια εκπομπή ότι είναι σονιό. Όχι, δεν έχει πει καμία, έχει αφήσει να εννοηθεί εκπομπή. Ναι. Και δεν χρειάζεται να σου πω πολλά, είναι μέχρι τις μεριανές εκπομπές, τώρα δεν θυμάμαι ποια συγκεκριμένη ήταν. Απλά σου λέω, έχει αφήσει πολλές φορές να εννοηθεί, γιατί αυτό που λέει ο Νιόνιος, την ίδια εντύπωση είχα και εγώ. Και το μπήκαν αυτή, παιδιά. Σου λέω, είναι μεσημεριανές, δεν τις θυμάμαι. Εξάλλου, εγώ δεν τις πολύ βλέπω. Μια φορά στο τόσο που τις βλέπω, ξέρεις, όταν κάτι βλέπω, ρε παιδί μου, το ίδιο έχει γίνει και με άλλους καλλιτέχνες, έτσι, που έχουμε μιλήσει. Και έχουμε, έχει αφήσει να εννοηθεί είτε κάποια εκπομπή είτε οτιδήποτε, ότι ξέρεις, ο Τάδε, ας πούμε, α, είναι ψώνιο, είναι οτιδήποτε. Εντάξει, κάτω μέσα, ναι, δεν βαριέσαι. Μέσα στη ζωή. Εγώ κάποτε θυμάμαι, όταν ήμουν τα άκουγα τραγουδιστές και αυτά, είχα πολλές φορές άλλη άποψη. Άμα τους γνώριζα ή τους έβλεπα σε μια συνέντευξη ή τους άκουγα, άλλαζα τελείως. Πολλές φορές και προς το καλύτερο, αλλά πολλές φορές και προς το χειρότερο. Δηλαδή, χαίρομαι που γίνεται στην περίπτωση μας προς το καλύτερο. Με σίγουρα. Αισθάνεσαι τυχερός με το ότι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στη ζωή σου. Όλα καλά. Αν και σου είπα πάλι ότι δεν πιστεύω πολύ στην τύχη. Και άλλη μια ερώτηση που διαβάζω εδώ πέρα και είναι ερώτηση που την κάνουμε και κάθε βράδυ. Είναι το πώς βλέπεις την ελληνική μουσική πλέον, τη δισκογραφία, όλο αυτό που γίνεται. Αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι κάθε χρόνο το λιγότερο υπάρχουν 300 παραγωγές. Που να απορροφήσει η ελληνική δισκογραφία 300 παραγωγές. Πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα? Αυτό που με ανησυχεί εμένα πάρα πολύ, να το πω, σας είπα και πριν, με το θέμα της δισκογραφίας, η οποία βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο στάδιο με όλα αυτά, με την πειρατεία και με όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αυτό είναι πλέον 100%. Δηλαδή η κρίση τεράστια στις δισκογραφικές εταιρείες, αυτό έχει μετά αντίκτυπο στους τραγουδιστές, όλους αυτούς που δουλεύουν στον χώρο αυτό, έχει αντίκτυπο μετά στα μαγαζιά και πάει λέγοντας. Μήπως το θέμα της πειρατείας φαίνεται οι δισκογραφικές. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Το ακούω συνέχεια αυτό. Και να το πιστεύω. Δεν είναι έτσι εύκολα αυτό το πράγμα, αυτό είναι στην άδεια κάπου. Ρε παιδιά, δεν λέμε τώρα. Δεν θέλω να πω ότι όχι ήταν. Ειλικρινά σου, δεν ξέρω πώς ξεκίνησε η κατάσταση. Έχω πολλά παραδείγματα να σου δώσω. Ας πούμε, θυμάμαι, ας πούμε, ότι κάποτε δεν μπορούσε να αντιγραφεί το CD, ας πούμε. Για πολύ ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αυτό το είχε κάνει η Sony Music. Ορίστε. Πράγμα το οποίο κράτησε το πολύ ένα μήνα. Ναι. Μετά, να σου πω κάτι. Η λογική είναι πολύ απλή. Ό,τι κλειδώνει, ξεκλειδώνει. Δεν είναι και το θέμα. Όπως έχει πει ο κόσμος πάρα πολλές φορές, και μιλάω με αυτό που λέει ο κόσμος. Αν το CD στην Ελλάδα ήταν πιο φθηνό, ήταν σε μια πολύ πιο προσιτή τιμή, κανένας δεν θα πήγαινε να πάρει από το μαύρο. Εντάξει, και δεν λέω το μαύρο μας έχει μείνει και μας έχει κολλήσει, έτσι, γιατί και λευκοί πουλάνε και Έλληνες και οτιδήποτε, δεν έχει να κάνει. Γιατί, αν κάτσουμε και σκεφτούμε ότι το κόστος ενός CD είναι... τεράστιο. Πρόσεξε, η τιμή ενός κενός CD είναι ελάχιστη, έτσι, και η κατασκευή του, αλλά... Βάλουμε όλους τους δημιουργούς που υπάρχουν μέσα, οι φωτογραφίσεις, όλα αυτά, σίγουρα ανεβαίνει η τιμή. Ναι, αλλά έχω το, κοίταξε το κόστος της παραγωγής ενός CD. Μπράβο. Είναι τεράστιο. Μπράβο. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί όμως στην Ελλάδα να είναι τόσο ακριβό το CD ενός στις υπόλοιπες χώρες δεν είναι? Δεν ξέρω, αυτό είναι μια ερώτηση. Εδώ είναι το θέμα και δεν γι' αυτό ο κόσμος έχει αντιδράσει. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι πας να πάρεις τώρα ένα τραγούδι για ένα CD, ας πούμε, που είναι 10 και τα δίνεις κάρτα. Μπράβο.
για να το πληρώσω, α πούμε, 15 και 20 ευρώ. Α, μπράβο. Και πάλι καλά, έτσι, έχουν πέσει οι τιμές. Ναι. Αν θυμάσαι με το βινίλιο, αντικειμενικά η τιμή ήταν πολύ πιο ακριβά. Ναι. Πλήρωνες κάποτε... Λίγο, ναι. Μπράβο, πλήρωνες κάποτε 4.000 για να πάρεις ένα δίσκο βινίλιο που τότε οι δραχμές είχαν άλλη αξία, ναι, έτσι. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι όντως δηλαδή αυτό που έχει πει ο κόσμος ότι να σου πω κάτι, κανένας δεν θα πάει να πάρει ένα αντίγραφο με 3 και με 5 ευρώ εάν το original το έπαιρνε 10 ευρώ που ξέρει ότι έχει και τα εξτρά του μέσα, έχει και τα βιβλιαράκια του, έχει και τους στίχους, είναι και μια παραγωγή. Έχει δίκιο. Δεν επιλέγω καθόλου σε όλα αυτά που λέω. Και εξάλλου όλοι ξέρουμε ότι πλέον περνάμε μετά τους Ολυμπιακούς, όλη η Ελλάδα περνάει δύσκολες στιγμές μόνο με κάποιους, ας πούμε, με DVD που δεν περνάνε δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Τα DVD δουλεύουν. Απλά όπως και να το κάνουμε, ας πούμε, όλος ο κόσμος δυσκολεύεται πλέον. Γιατί πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Απλά... Εσύ είσαι από τους ανθρώπους που μπορείς να πεις ότι ρε παιδιά, εμείς κάθε βράδυ είμαστε γεμάτοι τώρα. Τι μου λέτε ότι ο κόσμος θα μιλήσει. Καθόλου δεν είμαι από αυτούς. Δεν είσαι από αυτούς. Θα σου πω ότι ξέρεις τι, δεν ισχύει τίποτα στη δουλειά μας. Δηλαδή σήμερα δουλεύω σε ένα σχήμα το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Έτσι και πάει πολύ καλά από μόνο το πώς. Να. Ωραία, οκ. Okay. Το κόσμο σήμερα δεν ξέρω ποιο θα είναι. Οπότε αγχώναμε για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είναι αιώνιο. Δηλαδή με τώρα μέσα στο σχήμα μεθαύριο που θα είναι. Οπότε, έτσι γίνεται. Ναι, έτσι γίνεται. Δηλαδή, τα ξεσηκάζονται με μια δουλειά. Γιατί είστε μέσα η σεζόν, νομίζω, είναι 3-4 μήνες το πολύ. Μα δεν είναι και όλα τα σχήματα επιτυχημένα, έτσι. Και δεν γίνεται να είναι επιτυχημένα όλα. Δεν μπορεί να πα και τι θα σου κάτσει και πώ θα είναι τα πράγματα. Σίγουρα. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Είναι πολύ δύσκολα. Αυτές οι αποφάσεις είναι πολύ δύσκολες. Και έρχονται οι εμπόλοι μας. Γιατί σε σεζόν αλλάζει πολύ γρήγορα. Σίγουρα. Εδώ έχουμε δει τεράστια ονόματα, ας πούμε, να κλείνουν μέσα σε μια εβδομάδα. Όχι γιατί δεν πηγαίνανε τα ονόματα. Απλά η συγκεκριμένη συνεργασία δεν έκατσε. Είναι πολλά πράγματα, ας πούμε. Πάρα πάρα πολλά. Τα ακούσματά σου. Ποια είναι, από πού προέρχονται? Προέρχονται από το χώρο, ας πούμε, που ξεκίνησε ο πατέρας σου με τον Καζατζίδη, με όλα αυτά? Ναι, από εκεί. Το πρώτο ήταν από εκεί. Και μετά ήταν από τα δημοτικά, τη γιαγιά μου δηλαδή. Ξένη μουσική ακούς καθόλου? Δεν άκουγα ποτέ. Δεν είσαι φαν κι εσύ? Από πολύ μικρός θα άκουγα μόνο ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, Νιόνιο, αν είπες πριν μία φορά ότι τον συμπαθείς, εγώ τον συμπαθώ δύο τώρα. Όχι ρε παιδί μου, γιατί ούτε εγώ συμπαθώ. Όχι, δεν συμπαθώ. Μ' αρέσει η ξένη μουσική. Απλά εντάξει, δεν μου λέει κάτι ρε παιδί μου. Εγώ θέλω να έχει το. Όπως έλεγε μια φίλη, άμα το τραγούδι μέσα δεν έχει μπουζούκι, δεν είναι τραγούδι. Έτσι πάει. Από μικρός δεν άκουγα καθόλου. Δεν μπορούσα καθόλου να ακούσω ξένη μουσική. Η επιλογή των τραγουδιών είναι εύκολη ή δύσκολη υπόθεση? Πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Και έρχεται τώρα ξανά μπροστά μου. Είναι δύσκολη υπόθεση. Και είναι πιο δύσκολο κιόλας να λες το να πιστεύεις εσύ κάτι, ας πούμε, και να μην το πιστεύει ο συνεργάτης. Καταλάβεις, γιατί ξέρεις και επειδή όλοι ξέρουμε στο χώρο αυτό όταν έρχεται την ώρα ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο και κανείς δεν ξέρει ποτέ σίγουρα να πει ότι αυτό είναι το άλλο. Μπορείς να παρασταθούμε τον παραγωγό, να ακούσουμε τα τραγούδια και να έχουμε για το ίδιο τραγούδι τελείως διαφορετικές απόψεις. Είσαι άνθρωπος. Είναι πολύ δύσκολο ποιος θα πρέπει να υπερισχύσεις και αν πρέπει να υπερισχύσεις. Είσαι άνθρωπος της αυτοκριτικής. Κάνεις κριτική στον εαυτό σου. Πολύ. Μου τις πάει πολύ ο εαυτός μου όταν... Τον τιμωρείς. Δεν θέλω να μην τον τιμωρείς. Τον τιμωρώ. Αλλά θα πρέπει να τον τιμωρώ περισσότερο. Υπάρχει μια συνεργασία που θα ήθελες να κάνεις, κάποιο όνομα με το οποίο θα ήθελες να συνεργαστείς? Πολύ θα ήθελα αυτό. Θα ήθελα, μου είχε η τελευταία συνήθεια. Μ' άρεσε πάντα, ήταν και ζήνα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Στα τραγουδίσια δηλαδή θαυμάζω. Τρελά. Στο ευχόμαστε. Θα ήθελα άλλη μια ερώτηση που διαβάζω εδώ πέρα είναι ότι, μάλλον να τη διατυπώσω καλύτερα, όλοι έχουμε όνειρα.
όλοι κάνουμε όνειρα. Ποια θα κάνουμε όνειρα? Υπάρχουν κάποια από αυτά τα όνειρά σου, κάποια όνειρα που είχες πριν από μερικά χρόνια, τα οποία να έχουν πραγματοποιηθεί? Φυσικά. Αυτό το που μόνο που ζω τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε εδώ, κάποτε μπορεί να το φανταζόμουν. Σκέψου. Ή το έστειλα, ας πούμε, και το έκανα τα πτώματα. Ναι. Είναι και άλλες ερωτήσεις, αλλά εντάξει, θα κάτσουμε εδώ μέχρι το πρωί. Βασικά, ξέρεις, προσπάθησα να ξεχωρίσω τις περισσότερες και τις καλύτερες, για να πάρουμε μια σφαιρική άποψη το τι είναι ο Στέλιος. Και να ανατρέψουμε, και να ανατρέψουμε και για εμάς τους ίδιους, αλλά και για πολλούς άλλους που μπορεί να είχαν αυτή την άποψη, το ποιος είναι ο Στέλιος. Μάλιστα, ελπίζω να το καταφέραμε. Σίγουρα. Τουλάχιστον αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πάντα. Εμείς δεν πιστεύουμε αυτά που διαβάζουμε και αυτά που λέμε. Και αυτά που ακούμε, μάλλον. Όλα αυτά που λέμε είναι αληθινά. Σίγουρα. Όλα αυτά που δεν αφορούν είναι αληθινά. Δεν ξέρω, Νιόνιο, αν θες να ρωτήσεις κάτι εσύ, αν έχεις κάτι ακόμα. Στέλιο, θέλω να σε ευχαριστήσω. Να είστε καλά, ρε παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Σου εύχομαι κάθε καλύτερο, να είσαστε γεμάτοι, εννοείται, κάθε βράδυ δεν το συζητώ και χαίρομαι πάρα πολύ αυτό το ότι το άκουσα, ότι αυτό το μαγαζί είναι γεμάτο, γιατί ξέρεις, το να, όποιος καλλιτέχνης πάει εκεί μέσα ρισκάρει. Πολύ, ναι, έχεις δίκιο. Όλοι το έχουν πει ότι για να πας αυτό το μαγαζί μέσα στο Fever ρισκάρεις, είναι μεγάλο ρίσκο και ευθύνη. Έχεις δίκιο. Και χαίρομαι πάρα πολύ και για σένα και για τον Γιώργο και για τον Νίκο για το ρίσκο αυτό. Σου εύχομαι κάθε επιτυχία, την έχεις και ελπίζω να πάει ακόμα καλύτερα και σίγουρα περιμένουμε και την επόμενη δουλειά όταν αυτή θα είναι έτοιμη και ξέρω ότι θα έχει γίνει με πολύ προσοχή, οπότε θα είναι πάλι κάτι καλό και κάτι θα ξεχωρίσει. Πες μου ό,τι θες εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά και εγώ πέρασα τέλεια συνέντευξη αυτή, έτσι να τις κάνω τις συνέντευξεις, αν και δεν χρειάζεται να εγώ, τους κάνω. Τις έχουμε κάνει και χειρότερα. Έχουμε βάλει και τον άλλον και είναι εξάπλα. Γι' αυτό σου λέω την έχουμε κάνει και χειρότερη. Από μένα την κάνω τη δουλειά σα. Πάντω θα βρεθούν από κάτω την κάνουμε έτσι. Σα περιμένω και στο Fever, σα είπα και off air. Και φυσικά τον κόσμο δεν το συζητάμε. Να είναι καλά όλοι που μου στείλανε μήνυμα. Και όσοι δεν στείλανε και μα ακούσανε. Και το νιόνιο μα, να είστε καλά, νιόνιο μου, περαστικά. Καλά και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να πούμε σύντομα. Να σου πω και εγώ δύο πράγματα. Βεβαίω. Μου άλλαξες που σου είπα και την εικόνα. Έτσι. Ναι. Είσαι ένας προσιτός άνθρωπος, ένας που αγαπάει τη δουλειά του και προσπαθεί για το καλύτερο. Εγώ δεν σου πω ότι έχει μια καταπληκτική φωνή. Μου αρέσει η φωνή σου. Μου αρέσει το στυλ των τραγουδιών σου. Είσαι πάρα πολύ καλός. Ακολούθησε την ψυχούλα σου. Γνωρίζουμε ότι στο χώρο αυτό που είμαστε και που είσαι εσύ κυρίως. Γιατί εσύ τραγουδάς, εμείς δεν τραγουδάμε, εμείς είμαστε από την άλλη πλευρά. Υπάρχουν όχι λουλούδια στρωμένο με τα γαρίφαλα που βλέπει ο κόσμος στις πίστες, αλλά υπάρχουν πολλά αγκάθια. Είναι αλήθεια. Πέτρες και διάφορα πράγματα τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν. Υπάρχουν οι καλοί και οι κακοί. Τουλάχιστον να προσπαθήσεις να κρατιέσαι και να πατάς σε γερές βάσεις και να προσπαθείς κάθε φορά να ανεβαίνεις περισσότερο δίνοντας τον κάθε άνθρωπο που είναι κάτω και έρχεται να διασκεδάσει με τα χίλια ζόρια που έχουμε αυτές τις εποχές και με τις σκοπούρες και με τα πράγματα που έρχεται να διασκεδάσει στο κέντρο για να ξεφύγει λίγο από αυτό το χάλι που γίνεται. Δώσ' του την ψυχή σου, την αγάπη σου για να μπορέσει να φύγει ευχαριστημένος και να λέει αυτό είναι ο Στέλιος ο Μάξιμος και τον ευχαριστούμε για αυτό που μας έδωσε και αυτό που έκανε απόψε. Να είστε καλά, Νιόνιο, μου ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά που μου πες. Όπως κατάλαβες πλέον, ο χρόνος είναι δικό σου να πεις ό,τι θέλεις από εδώ και πέρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω τίποτα πολύ σοβαρό, να κάνω καμία δήλωση. Μ' άρεσε πάρα πολύ να κάνω τέτοιου είδους συνεντεύξεις. Σας το είπα και ο Θέρα πραγματικά, γιατί υπάρχουν πολλές φορές που γίνεται, ξέρεις, με την τακτική αυτή των συγκανών ερωτήσεων. Δεν υπάρχουν ποτέ. Να με έχουν πάρει και πολλές φορές να μου πούνε, ξέρετε, γιατί αυτές ήταν οι ερωτήσεις, να σας τις πούμε, μα σας παρακαλώ, λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται. Αν είναι δυνατόν. Μ' αρέσει να είναι τελείως αυθόρμητο, να φαίνεται και η καλή πλευρά μας, να φαίνεται και κάτι άλλο, δεν πειράζει. Σίγουρα. Μπορεί, κοίτα να δεις. Δεν μας αρέσει, συγγνώμη που σε διακόπτω, δεν μας αρέσει τόσο πολύ το να
σε ρωτήσω, ξέρεις, πες μου για αυτό το τραγούδι, πες μου για αυτό το τραγούδι, πες μου για αυτό. Τα έχεις πει χίλιες φορές σε χίλιες εκπομπές, όλο και κάπως έχει παρακολουθήσει κάποιος. Ξέρεις τι μ' αρέσει. Μ' αρέσει ο κόσμος να μάθει τον καλλιτέχνη. Ποιος είναι αυτός ο καλλιτέχνης. Εγώ αυτό χαίρομαι και γιατί έτσι δεν βαριέμαι κιόλας να σου το πω, παιδιά, γιατί υπάρχουν φορές που κάνεις συνεντεύξεις και όχι απλώς βαριέσαι, δεν αντέχεις να τα. Ξέρεις να είναι όλο αυτό το στιμένο, εγώ δεν τα αντέχω. Προτιμώ να μην κάνω καμία. Έτσι όπως την κάναμε σήμερα, να την κάνω κάθε φορά, κάθε μέρα, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, να τα κάνουμε εκπομπή όλοι μαζί. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρεις με τι θα κλείσουμε, έτσι. Με τι μου έχεις κάνει. Όχι, με πώς. Με πώς. Το είπα, είναι το δικό μου αγαπημένο. Είτε έτσι αλλιώς το τι μου έχεις κάνει, τα ακούμε συνέχεια και μας αρέσει πάρα πολύ και μας αρέσει και η έκδοση του Ηλία, έτσι. Δεν το συζητώ. Στέλιο, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά, γεια σας. Μαύρη θάλασσα, τα μάτια σου τα μαλλιά, λόγια άδικα. Τηλέφωνες στην καρδιά, σε δυσέφτηκα. Και νόμιζα μ' αγαπάς, πανερώθηκα. Χτύπας.
Λοιπόν, αυτό ήταν. 35 λεπτά μετά τις 11. Παλμός ο Νέαρ 105,4. Ο Στέλιος Μάξιμος ήταν μαζί μας. Ο Νιόνιος είναι εδώ μαζί μας. Και Νιόνιου, να υπενθυμίσω ότι μαζί μας πάντα είναι. Ποιος είναι? Μαζί μας. Ποιος είναι πάντα? Το Αρχομάνι. Αρχιπελάγος 71 και Άθωνος στην Άνω Γλυφάδα. Αχ, κύριε Μάκη, τι μας κάνεις τώρα? Άσε να σου πω εγώ εχθές. Λοιπόν, περίμενε, θα σου πω τώρα. Το τηλέφωνο εκεί πέρα είναι το 210-96-45-906 και το 210-96-04-486. Έφαγα ένα ψαρονέφι εχθές. Και... το θυμάσαι αυτό με τα μανιτάρια που ήταν, που είπα εγώ την επόμενη φορά θα το χτυπήσω αυτό? Το χτύπησες? Το χτύπησα και ήταν φοβερό. Φυσικά από το μενού μέσα δεν έλειψε το σαγανάκι το φιώτικο. Δεν λείψανε τα μεθυσμένα κεφτεδάκια. Αρχίζω και την ώρα που θα μπορούσα να το διαφέρω και κατά τη και φυσικά το κρασί του Μάκη από το δικό του. Το παρέλει. Μπράβο. Ναι. Όποιος πηγαίνει στο Μάκη θα του ζητάει από το δικό του. Μη σας βγάζει άλλο, από το δικό σου, το τονίζουμε. Ναι, γιατί μπορεί να σας φέρει εμφιαλωμένο ρε παιδί μου. Θα ζητάτε από το δικό του. Θα του κλείνετε και το μάτι, ξέρετε. Περίεργα θα καταλάβει αυτός. Ναι. Λοιπόν, πες μου τώρα, όπως κάνουμε σε κάθε εκπομπή, την περίληψή σου. Το είπα και ήταν και ο Στέλιος μαζί μας. Μου άλλαξε δημιούς την εικόνα του. Όντως, είναι αλήθεια. Την εικόνα του αμάτινου, έτσι, διέφερε το προσιτή, άκουσε έναν άνθρωπο προσγειωμένο, έναν άνθρωπο σοβαρό που προσπαθεί και αγωνίζεται για τη δουλειά του. Πρόσεξες κάτι. Δεν έδωσε καμία διπλωματική απάντηση. Πώς? Ήταν όλες ξεκάθαρες. Ναι. Ναι, αυτό μ' αρέσει, ναι, αυτό δεν μ' αρέσει, ναι, συμφωνώ με αυτό, ναι, δεν συμφωνώ με αυτό. Διπλωματική απάντηση δεν έδωσε πουθενά. Ναι. Και αυτό μ' άρεσε. Πολύ καλό αυτό. Ναι, εντελώς. Τουλάχιστον για μας, ναι, εμείς, ξέρεις τι μ' αρέσει. Και πιστεύω αρέσει και στον κόσμο αυτό. Δεν κρυβόμαστε. Το λέμε αυτό που πιστεύουμε και αυτό. Και το λέμε στα ίσα ότι το Στέλιο ψάξαμε, τον ευρήκαμε γιατί είχαμε μια διαφορετική εικόνα. Και θέλαμε να τον ακούσουμε. Και επειδή από εσάς, από τον κόσμο, είχαμε ακούσει, θέλαμε να ανατρέψουμε αυτή την εικόνα και όντως αυτό το πράγμα έγινε. Είτε γιατί. Να το κατάλαβα, πολύ καλά. Ακριβώς. Γιατί δεν ήταν αποστημένο τη τηλεόραση. Ακριβώς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο Στέλιο, την έχει και θα πάει πολύ καλά. Λίγο... ο Στέλιος και θα ακούγεται και τα τραγούδια. Γιατί τα τραγούδια του είναι δεν ακούγονται. Τετάρτη ποιον έχουμε? Τετάρτη, Κώστας Κούντος. Κώστας Κούντος. Την Τετάρτη θα είναι εδώ και αυτός. Λοιπόν... Ρομπότ. Τελείως. Ο οποίος ξεκινάει και σε καινούριο μαγαζί τώρα. Βεβαίως, ξεκινάει την Πέμπτη. Όλα τα ξέρω. Ναι. Είναι, και δεν, αφού τα ξέρεις όλα, την Παρασκευή ξέρω ότι θα πας εκεί, εσύ το Σάββατο, κάτι τέτοιο μου πάνε. Πολλά ξέρεις εσύ πάλι. Πολλά ξέρεις εσύ. Καλά κάνει μια φίλη, είδες τι μου αφιέρωσε πριν, ε. Λέει τα μαύρα μεσάνυχτα, λέει τον κύριο Στεφάνου που όλο τη νύχτα περπατεί. Ναι. Τι να κάνω, έχω υποχρεώσεις ρε παιδί μου. Με καταλαβαίνεις. Δεν κάθεσαι τώρα τελευταία. Υποχρεώσεις. Αμπράβο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Δημόσιες σχέσεις. Πώς κάνω, ε. Δημόσιες σχέσεις κάνω κι εγώ. Την Πέμπτη μου ξεχνά είναι κυκλοπέμπτη. Ναι. Και... τους έχουμε, τι τους έχουμε. Ιδιαίτερο το οποίο δεν θα το πούμε ακόμα. Όχι. Θα το πούμε είτε αύριο είτε μεθαύριο θα το πούμε. Πάντως είναι ό,τι πρέπει για εκείνη τη μέρα. Μέχρι την Πέμπτη. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Νιούνιο, εννοείται. Περαστικά σου εύχομαι. Την Τετάρτη ελπίζω να έχεις αναρρώσει πλήρως. Καλό βράδυ σου εύχομαι και... Ναι, καλό βράδυ σου εύχομαι και πες ό,τι θες. Να είστε καλά, καλό βράδυ σε όλους. Καλά να περνάτε την Τετάρτη πάλι θα είμαστε μαζί. Γεια σας. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Εμείς θα είμαστε αύριο στις 8 η ώρα για ακόμα μια φορά να ανακατέψουμε το ραδιόφωνο όπως κάνουμε
Κάθε μα κάθε βράδυ. Πολλά φιλιά, είμαι ο Αλέκος Στεφάνου. Ακούτε Παλμόνα έως 105,4. Πράγμα το οποίο να συνεχίσετε να κάνετε. Να είστε καλά, γεια σας. Παλμός ο Νέ, 105,4. Η καλύτερη μουσική που αγαπήσαμε στο παρελθόν. Και θα λατρέψουμε στο μέλλον.